Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο με επιθυμητή τη γονική συνένεση. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ακόμα ένα πιάστε τους μαζί σας. Και ναι, με τη μεταφορική έννοια, όλοι έχουμε καρδιά όσον αφορά το ζωτικό μας όργανο. Και λαός και κολονάκι, γιατί κατά τα άλλα έχουμε και κάποιες διαφορές. Ας πούμε εγώ και η Ροδή. Δεν είμαι θα... Είσαι σκιόμιες. Όχι φυσικά. Δεν ταιριάζουμε. Όχι. Εσύ είσαι ο λαός και εγώ είμαι το κολονάκι, ας πούμε. Ναι. Όταν λέμε κολονάκι, όχι ότι κορώνα, ας πούμε, βάζουμε στο σαλόνι η κολόνα της ΔΕΗ. Σου επιτρέπω να είσαι κολονάκι, γιατί από το πρώτο συνθετικό της λέξης δεν μου αρέσει. Ροδούλα Τσιπίδου, την ξέρετε, είναι η Βέφα Αλεξιάδου της εκπομπής μας. Ναι, ναι. Μας μαγείρεψε κάτι νόστιμο και έχουμε και μία καινούρια φίλη, τη Μαρία τη Βούγκα, αισθητικό και πρόεδρο των αισθητικών νομού δράμας. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα σήμερα να σας λέμε το τι θέματα θα σας δείξουμε. Μαρία, τι θα μας δείξεις, για ποιο λόγο είσαι εδώ? Καταρχήν θα μιλήσουμε για ομορφιά, έτσι θα μιλήσουμε. Είσαι στην ενότητα ομορφιά. Έτσι. Είναι το χαρακτηριστικό του επαγγέλματός μας. Θα μιλήσουμε ειδικά για αυτή την περίοδο που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο, αν και λίγο καθυστερημένα, γιατί γενικώς ήρθαν λίγο πιο αργά τα πράγματα. Όμως μπορούμε να βοηθήσουμε στο πρόβλημα του τοπικού προβλήματος, θα ξαναπώ, που απασχολούν αρκετές γυναίκες και όχι μόνο, και για άντρες το ίδιο. Τοπικού προβλήματος, τοπικού πάχους, ας να το πω εγώ. Έτσι, τοπικού πάχους, ψωμάκια. Τοπικό πρόβλημα, άλλο σου λέει τι τοπικό πρόβλημα. Ναι, πρόβλημα, ναι. Στο δυνάτισμα, ναι, αυτό ισχύει. Οπότε μιλάμε για τοπικό πάχος, για ψωμάκια, περιοχή των μπράτσων, έσω των μυρών, στο γλουτό, στο γόνατο και στους άντρες αντίστοιχα. Κυρίως για τις κοιλιές τους, για το στομάχι και θέλω τους, να για πω τα πλαϊνά ότι είναι πολύ, είναι σχεδόν θαυματουργό αυτό το μηχάνημα. Είναι εξαιρετικό. Είσαι πολύ σεμνή και ταπεινή. Εγώ που το είδα στην πράξη, είναι πάρα... Είναι... Εγώ τι με κοιτάς εμένα. Είναι εξαιρετικό και θεαματικό και έχω ουσιαστικό. Για άλλο εσύ μπορεί να έχεις μια χαρά. Εντάξει. Βεβαίως, γιατί... Για τους άντρες όμως εμένα με έκανε εντύπωση, δηλαδή μπαίνουν και οι άντρες σε αυτό φυσικά το μηχάνημα. Στην ενότητα, περίμενε τώρα, εσύ ξεκίνησες να αναλύσεις την ενότητα, βρε. Όταν θα έρθει η ώρα θα πούμε. Όχι, απλά μόλις άκουσες άντρες. Όχι. Είσαι θες να πας, λες, να τους βάζω εγώ τα τέτοια πάντα. Μην είχες πει την άλλη φορά, θα έχεις όλο άντρες και πάλι γυναίκες είμαστε. Ναι, έτσι είναι. Μόνο λόγια είσαι, βρε φίλοι. Όχι, έτσι θέλω να σε καψουρέψω. λοιπόν, θα πούμε και για τους άντρες και τις γυναίκες όταν θα έρθει η ώρα τους. Ναι. Μετά το βίντεο που μαγείρεψε η Ροδή την τυρόπιτα τη σουρωτή. Το οποίο παρεπιπτόντως δεν θα έπρεπε να συνδυάζεται σήμερα με το τοπικό δυνάτισμα, έτσι. Σχετικά είναι διέτηση. Είναι light πίτα, ναι, σωστά. Δεν είναι... Μέσα τι έχει το καημένο, έχει λίγο τυράκι, βουτυράκι. Σωστά. Δεν έχει επιπλέον. Όλα τα εισάκηφτα είναι και κάνουν το ψωμάκι. Το ψωμάκι. και βεβαίως μετά από αυτά τα θέματα έχουμε... Βγήκαμε έξω με την κάμερα και ρωτήσαμε τι είναι το savoir vivre και τι πράξη ευγενίας κάνουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Και θα δείτε τις απαντήσεις είναι λίγο... Σοκαριστικές. Όχι. Αγνίας.
υπήρχαν άνθρωποι που ήταν εκτός θέματος. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, και αυτοί όμως έχουν την άποψή τους. Έτσι είναι, σωστά. Δεν μπορεί να μην το γνωρίζουν αυτό πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι παρεξηγήσιμο, ας πούμε, κάποια άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν. Όχι. Τώρα κάποιος ο οποίος είναι στα χωράφια μέρα νύχτα, ξέρει. Καλά, δεν πήγα στα χωράφια, μέσα στο κέντρο της Δράμας πήγα. Στο κέντρο της Δράμας, αλλά μπορεί να έχω και χωριά. Η Δράμα δεν είναι η Δράμα, περιλαμβάνεται από 850 χωριά. Κοίταξε. Εγώ στο σπίτι μου, επειδή μεγάλωσα με πιάνο και γαλλικά, το θεωρούσα ότι είναι φυσικό και επόμενο, ας πούμε. Θα υπάρχει κάποιο που δεν θα γνωρίζει, ρε παιδί μου. Θα δούμε. Θα στρώσουμε εδώ ένα μίνι τραπεζάκι να δούμε εκεί πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε μέσα σε ένα εστιατόριο. Σας δώσουμε λίγες πληροφορίες, ρε παιδί μου. Και εμείς που είμαστε λαός, να δούμε πώς τρώνε αυτοί στο Κολωνάκι. Κατάλαβες. Γιατί μπορεί να μας καλέσουν, ας πούμε, η πριγκίπισσα ή η Ελισάβετ, ας πούμε, η Βασίλισσα. Καλά, δεν είναι τόσο για Ελισάβετ. Να ξέρουμε πέντε πράγματα. Έχουμε και ένα βασιλιά που είναι ξενόφερο αυτό στο εξωτερικό. Μπορεί να μας καλέσει κανένα τραπέζι. Λέω τώρα. Έχεις εσείς το Κολωνάκι, μπορεί να έχετε, δεν ξέρω. Λέω τώρα, εντάξει, ο Κωνσταντίνος. Θα παίξουμε, πού τον θυμήθηκε, δηλαδή η Μαρτών. Πού και πού. Θα παίξουμε βέβαια μαζί σας, έχουμε κάποια δωράκια, ωραία δωράκια, αφήστε τους να λένε εκεί στην Αθήνα. Χρήσιμα δωράκια καταρχήν. Χρήσιμα, ναι. Και ξεκινάμε να δούμε τη μαγειρική της Ροδής και αμέσως μετά εδώ σχολιάζουμε. Μάλιστα. Την αγαπήσατε, μας τη ζητήσατε και σας την ξαναφέραμε. Ροδούλα Τσιπίδου, χαίρετε. Γεια σας και από μένα. Μετά από απέτηση πολλών φίλων. Σιγά εκατομμύρια. ήμουν υποχρεωμένη να ξαναέρθω στην εκπομπή σας. Και χάρηκα πάρα πολύ που η συγκυνταγή που έκανα έγινε αποδεκτή και άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό και σήμερα θα κάνουμε κάτι πάλι εξίσου πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ νόστιμο. Θα κάνουμε μια πίτα, Ντέπη μου. Πίτα. Βλέπω λίγα υλικά εδώ. Με πολύ λίγα υλικά. Για να ξεκινήσουμε να μας λες τα υλικά, Ροδί. Η πίτα αυτή λέγεται σουρωτή. Σουρωτή. Καταρχήν. Τα υλικά είναι τα εξής. Έχει πάλι 4-5 υλικά. Είναι βούτυρο και αυγά. Έχει σουρωτή, ποτό τη σουρωτή, ναι, με πιπέρι. Έχει το τυρί. Έχει τα φύλλα, απλά φύλλα, τα λεπτά τα φύλλα. Κούρουσες αυτά που κάνουν και για πατλάμα. Ναι, τα λεπτά τα φύλλα. Και επίσης έχουμε και το Σάβα εδώ, ο οποίος μας παρατηρεί, μας λέει διάφορα εδώ πέρα. Ευτυχώς είναι καλό παιδί και εντάξει, τα δεχόμαστε. Αν δηλαδή αυτό τώρα γιατί το είπαμε, όχι ότι ο Σάβας είναι μέσα στα υλικά, ότι αν μας δείτε ότι έχουμε έναν εκνευρισμό πάνω μας, οφείλεται στο Σάβα που μας πάει τα νεύρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Καταρχήν, να σας πω, τρίβουμε το τυρί, ναι, έτσι, και να σου πω και το εξής, Ντέπη μου, τα υλικά μας είναι, όπως είπαμε, γενικά στην αρχή, τώρα να πούμε και πιο ειδικά, θέλουμε 3 αυγά, ένα πακετάκι βούτυρο, τετράγωνο, φυτικό, ναι, μια απλή σουρωτή, πιπεράκι και τα φύλλα, ό,τι φύλλα θέλουμε, τα απλά, τα πολύ λεπτά, αυτά. Είναι έτοιμο το τυράκι. Το τυράκι μας είναι έτοιμο. Φόρεσες και τα γαντάκια σου για υγειονομικούς λόγους. Να πάρω εδώ, αχ Σάβα μου, μόνο στις παρατηρήσεις. Να βάλουμε λίγο πιπέρι μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ λίγο, ανάλογα με τις προτιμήσεις βέβαια. Με επειδή φοράω τα γάντια, έτσι, παίρνω το βούτυρο, βλέπετε. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει που τα κάνω και εγώ έτσι τα κάνω στο σπίτι μου. Έχουμε απλές διαδικασίες. Έτσι, απλές διαδικασίες για να μην χρονοτριβούμε και είναι απλά τα πράγματα. Νομίζω ότι το νόστιμο βρίσκεται μέσα στο απλό. Στην απλότητα, Ροδί, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα. Τώρα, παίρνουμε 2-2 τα φύλλα, όπως είναι, όπως τα βλέπετε, και βάζουμε με το χεράκι μας, το οποίο φοράμε και γαντάκι έτσι για να μην λερωθούμε, έτσι επάνω, το τυράκι. Και μετά αυτά τα φύλλα ερχόμαστε και τα κάνουμε όπως το ακορντεόν. Τα σουρώνουμε, Ντέπη μου. Άμα σου πω ότι νόμιζα ότι έκανες λάθος και ότι νόμιζες ότι εκείνο είναι το ταψί. Και βάλαμε το βούτυρο να προθερμαίνεται, να λιώσει. Λοιπόν, και τώρα. Το φούρνο βάλαμε να προθερμαίνεται. Το βούτυρο να λιώσει. και το βούτυρο λιώνει. Λοιπόν, και κάνουμε και τελειώνουμε τώρα με το τελευταίο φύλλο.
Μ' αρέσει αυτό που βλέπω, Ρουδί. Σου αρέσει, ε? Ναι. Και εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν πολύ τα εύκολα, δεν μπορώ τα δύσκολα. Και τα πολλά υλικά. Δεν τα μπορώ. Θέλω με λίγα υλικά, νόστιμα και γρήγορα. Θα βρω κοσμάκι να το κάνει στο σπίτι να το φέρνει. Γρήγορα, γρήγορα. Μπαμ, μπαμ. Να σου πω κάτι, θα μπορούσαμε να τη λέμε και σουρωτή, όχι μόνο επειδή θα έχει σουρωτή. Έτσι, επειδή είναι, είναι και σουρωτή. Μα σουρωτή. Γι' αυτό τη λέω σουρωτή. Λοιπόν, τώρα. Εδώ που είχαμε μέσα το τυρί. Α. Σπάμε τα αυγουλάκια. Να το κάνω και έτσι που το κάνουν οι μεγάλοι σεφ με το ένα χέρι. Ναι. Κάνα τσόφι να μην μείνει. Και θέλω ένα πιρούνι τώρα όμως. Ευχαριστώ. Τυπάμε τα αυγά. Αφαιρούμε τα τυχόν τσόφια που έχουν μείνει μέσα. Ναι. Ένα μικρούτσικο. Λοιπόν. Προσθέτουμε την σουρωτή. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και τώρα, παίρνουμε το βουτυράκι μας. Το ρίχνουμε σε όλη την πίτα, να πάει παντού, 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 παντού. Να μην μείνει παραπονεμένο. Αχ, ωραία πράγματα. Αυτό, Ντέπι μου, είναι όταν θα ψηθεί, είναι σαν να τρως μπουγάτσα με τυρί. Η σουρωτή μπουγάτσα της Ροδής θα το ονομάσω το φαγητό σου. Λοιπόν, και τώρα μετά από αυτό βάζουμε και τα αυγά με την σουρωτή μας. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Να πάει παντού. Έτσι. Και το βάζουμε να ψηθεί στους 180 βαθμούς για... Μισή ώρα. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μισή ώρα. Σε μισή ώρα είναι έτοιμη η πίτα. Έχω ένα μυστικό που μες στα χείλια μου έχει μπλέξει κι είναι μια λέξη μόνο μια λεξούλα. Βέβαια, εμείς για ευνόητους λόγους έχουμε φέρει τη δικιά μας την έτοιμη την πίτα για να μην... καθυστερούμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε τετράγωνο τη βάλαμε να την ψήσουμε, σε στρόγγυλο τη βγάλαμε από το φούρνο. Ο Κόπερφιλτ είμαστε. Λοιπόν, λοιπόν, να κόψω ένα κομμάτι. Για να δοκιμάσω, ε. Βεβαίως θα δοκιμάσω. Κόψε ένα κομμάτι, ξέρεις τι κομμάτι, ε. Μικρό. Γιατί. Για αρχή, έτσι, για τον κόσμο, για το που λένε. Έτσι. Δεν κολλάει καθόλου. Έτσι. Λοιπόν, τα χεράκια μου είναι καθαρά, ένα ξέρεις. Το ξέρουμε. Σε είδα. Θα έπινα. Από μέσα και από έξω. Τη βλέπετε, έτσι. Δείτε τη, γιατί δεν θα την ξαναδείτε. Λίγο να φάω. Κάτε τώρα πώς κάνει το τυγάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι υπέροχη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και εννοείται ότι στο στούντιο μετά σχολιάζουμε τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Γεια σας. Γεια. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς τα βάθη. Κανείς δεν το έχει μάθει και ποτέ δεν θα το πω. Να μείνει θέλω πάντα δικό Για πες, η Ροδή είναι Ναζιάρα, Μαρία. Δεν είναι Ναζιάρα. Είναι, είναι. Όχι Ναζιάρα κι εσύ. Ναζιάρα, γι' αυτό σε έβαλα. Φαγητό έκανα, πίτες κάνω και στην πίτα πάνω Νάζι κι εσύ. Εφού είσαι Ναζιάρα, σε είδα έκανα εκεί πέρα. Χαριτωμένα Ναζιάρα. Εντάξει, πάντως θέλω να μου πεις την αλήθεια. Σου άρεσε? Τι μου άρεσε, έφυγε το ταψί. Όσο για τα υλικά, Ντέκ μου, θέλω να το σχολιάσουμμε αυτό. Μου αρέσουν και καταρχήν να σε ξαναευχαριστήσω που με ξανακάλυψες για δεύτερη φορά. Μ' αρέσει ο τρόπος που μαγειρεύεις, μ' αρέσει ο τρόπος που το παρουσιάζεις, μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς, που γελάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάνεις πράγματα απλά. Απλά, με πολύ λίγα υλικά και πολύ νόστιμα, γιατί τώρα, εδώ που τα λέμε κοριτσιά, η σημερινή γυναίκα,
είναι εργαζόμενη. Δεν μπορεί να κάτσει. Τώρα δίνει στα μεγάλα τα κανάλια κάποιες συνταγές οι οποίες θέλουν 500 υλικά. Τα οποία τα περισσότερα δεν τα γνωρίζουμε κιόλας. Ναι. Τώρα δεν μπορώ εγώ τώρα που δουλεύω ή οποιαδήποτε άλλη νοικοκυρά να καθίσει 5 ώρες να κάνει ένα φαγητό, ας πούμε, το οποίο η απόλαυση εδώ που τα λέμε είναι ούτε μία ώρα, μισή ώρα. Να καθίσει 5 ώρες για να απολαύσει μισή ώρα. Εντάξει, λοιπόν, θέλει πιο γρήγορες διαδικασίες, πιο εύκολα και έτσι, πιο απλά πράγματα. Δεν λέω, θα έρθει και αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι από άλλα. Τώρα για πιο πρόθυρα και πιο... κανένας δεν τα κάνει αυτά ρωδούλα, γιατί κανένας δεν έχει το χρόνο. Και αυτοί που φαίνονται ότι τα κάνουν, είναι μόνο για το πρεστής. Βασικά θεωρώ ότι δεν μαγειρεύουν καν. Έτσι. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Στα μεγάλα κανάλια οι κυρίες που τα παρουσιάζουν δεν μαγειρεύουν. Απλά εγώ. Να τους νοπάρουμε και λίγο. Μόνο εκεί θα λένε για μας. Σωστά. Αυτά είναι τα επάγγελμά σου. Θα μαγειρέψεις. Τα μεγάλα τα κανάλια, ντέπι μου, δεν καλούν την οποιαδήποτε ροδούλα. Καλούν τους μεγάλους, τους επώνυμους και λοιπά. Οι άνθρωποι είναι το επάγγελμά τους. Εγώ τώρα είμαι μια απλή εργαζόμενη, η οποία είμαι νοικοκυρά και κάνω αυτά τα συγκεκριμένα που κάνω στο σπίτι μου. Που είσαι έτσι σεμνή και ταπεινή. Και ναι, λοιπόν. Χαμηλών τόνων. Ναι, και απλά μπορώ όμως εγώ να νιώσω μια εργαζόμενη γυναίκα η οποία είναι νοικοκυρά στο σπίτι και η οποία δεν έχει πολλές ώρες στη διάθεσή της. Έτσι. Ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει κάτι γρήγορο και εύκολο. Έχει τη διάθεση να το κάνει. Κάτι και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, μπράβο. Έτσι, επί της ουσίας το κάνεις. Ναι, οπότε νομίζω ότι ως τώρα μπορεί να έδειξα δύο πραγματάκια τα οποία νομίζω ότι. Αν τα δοκίμασαν οι αγαπητές μου τηλεθεάτριες, λοιπόν, νομίζω ότι θα τις ικανοποίησα. Έτσι νομίζω. Εμένα με ικανοποίησε. Πρακτικά και ουσιαστικά. Θέλω να πω ότι με έσκασες, όμως δεν το έκανε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γκουρμέ. Εγώ τη το είπα. Ναι. Να βάλουμε μετά σουσάμι και λίγο μέλι. Όταν θα βγει ζεστή από το φούρνο, αλλά μου λέει: όχι, δεν ήθελα να την κάνουμε λίγο να δώσουμε. Και εγώ ήθελα να κάνω μια πινελιά. Αυτή την παραδοσιακή συνταγή, η οποία συνταγή είναι της μητέρας μου, την έχω μάθει από τη μητέρα μου. Εντάξει, τώρα που και πέρα ο καθένας έχει. Παιδιά, η μαγειρική είναι φαντασία. Μπορεί ο καθένας να βάλει οτιδήποτε. Αυτή η πίτα που την έδειξα εγώ με τυρί, μπορεί να βάλει σαλάμι, να βάλει κασέ, να βάλει μπέκον, να βάλει ό,τι μανιτάρια. Οτιδήποτε να βάλει και μέλι, όπως λες εσύ. Ναι, σε κάνει ό,τι δει. Και να το κάνει όπως ποθεί, όπως ευχαριστιέται ο ίδιος. Εγώ έκανα μια παραδοσιακή πίτα, τυρόπιτα και από εκεί πέρα. Ο καθένας με τη φαντασία του, είτε εσύ είτε οποιοδήποτε, να βάλει τα δικά του υλικά και να κάνει αυτό που ποθεί αυτός. Σωστά. Μη μου συγχύζεσαι μόνο. Και τον ικανοποιεί. Και θέλω να πω. Savoir vivre, Μαρία. Ναι. Τι είναι το savoir vivre. Από ό,τι ξέρω, λίγο από τα γαλλικά που κάναμε το πάλε ποτέ, είναι το ξέρω να ζω, savoir vivre. Εγώ χωρίς να ξέρω γαλλικά μπορώ να απαντήσω. Μπορείς. Ήταν αγένεια αυτό, γιατί δεν σου απίφθηνα το λόγο. Όχι, εδώ είμαστε μια παρέα, γιατί, ναι. Διότι ρώτησες την καλεσμένη σου, και εγώ είμαι καλεσμένη σου, αλλά εγώ είμαι δεύτερη καλεσμένη του πεταματού. Εμένα, έτσι όπως το ακούω, χωρίς να γνωρίζω, σου λέω γαλλικά, νομίζω είναι καλή τρόπη. Savoir vivre. Όχι, η Μαρία λέει την. Με τη γαλλική την έννοια. Επιλέξει. Τι σημαίνει savoir vivre, παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι καλή τρόπη έτσι είναι. Εκεί παραπέμπει στου καλού τρόπου. Καλή τρόπη. Ναι. Είτε το χρησιμοποιούμε έτσι καθημερινά λέγοντα ακολούθησε το savoir vivre. Ουσιαστικά μιλάμε για την ευγένεια, έτσι. Που μπορεί να ακολουθήσει κάποιο σε ένα δείπνο επίσημο που κυριαρχούν κάποιοι βασικοί κανόνες ευγενίας και τρόπων. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι μόνο σε ένα δείπνο. Εκεί είναι η κυριολεκτική έννοια του savoir vivre, ακόμη και σε βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει ένα των χρόνων, είναι για το πώς συμπεριφερόμαστε σε ένα επίσημο γεύμα ή σε ένα γεύμα γενικότερα που έχει αυτό που μία... θα δείξουμε και εδώ, light. Ναι. Live. Που έχει κάποιους κανόνες ουσιαστικά ευγενίας, όπως είπαμε και πριν. Αυτό κυριαρχεί κυρίως σαν έννοια. Τώρα, το χρησιμοποιούμε και λίγο μεταφορικά όταν θέλουμε να πούμε διάφορα πράγματα, αλλά η καθεαυτού έννοια του savoir vivre είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα κάποιους κανόνες που ακολουθούνται από αυτόν που θα συμμετάσχει σε ένα τέτοιο τραπέζι και σε αυτόν που κάνει το τραπέζι, τον οικοδεσπότη και την οικοδέσποινα και αντίστοιχα στον καλεσμένο. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ. Βγήκαμε έξω στους δρόμους και ρωτήσαμε τον κόσμο τι είναι το savoir vivre και τι κάνουν αυτοί. Αν είναι gentleman και πώς το αποδεικνύουν ότι είναι gentleman. Με ποιες πράξεις. Πάμε να δούμε τι μας απήντησαν.
Δημήτρης, γεια σου. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Μπράβο. Εσύ. Πολύ ωραία. Πού πήγαμε πρωτομαγιά? Πρωτομαγιά το πιάσαμε το Μάη στο σπήλαιο του Αγκίτη, στις πηγές εκεί του Αγκίτη, στο σπήλαιο του Μαρά. Πολύ ωραία, φανταστικά, καλή παρέα, καλός καιρός και κυρίως διάθεση. Αλλά άλλο είναι το θέμα μας σήμερα. Άλλο, να ακούσουμε. Savoir vivre, σου λέει κάτι? Νομίζω είναι κανόνες καλής συμπεριφοράς. Ναι. Προς το αντίθετο φύλο, στη γυναίκα κυρίως. Γενικώς εμείς το πάμε τώρα, όχι μόνο προς το ωραία. Αντίθετο φύλο. Ωραία. Εσύ γενικώς στηρείς κάποιον κανόνα έτσι ευγενίας? Πάνω απ' όλα, της δίνω την καρδιά μου. Το δεύτερο, προσπαθώ να είμαι συνεπής. Και ένα τυπικό είναι, ας πούμε, όταν είναι να πάει να μπει στο αυτοκίνητο, όχι του οδηγού, φοβάμαι, του συνοδηγού, την ανοίγω την πόρτα. Πάντα? Κυρίως στις εξόδους βραδινές, αλλά... Εντάξει, όχι πάντα, μωρέ. Γιατί όχι πάντα? Αυτό που λες είναι έτσι, είναι κανόνας ευγενίας. Όταν φοράει φούστα για να μην σκιστεί. Για να μην σκιστεί. Λοιπόν, το άλλο είναι, τη βάζω το ποτό, ας πούμε, στο ποτήρι, ως καλός καβαλιέρος. Είσαι πολύ gentleman. Λες, ναι, δεν νομίζω, μωρέ. Είσαι, ναι. Ευχαριστώ. Θα βγούμε μια μέρα μαζί κιόλας. Ναι, εντάξει. Θα σου αποδείξω. Και ο κάμερα. Και ο κάμερα. Ο Χρήστος είναι από τα καλά παιδιά. Έχει και αυτός, αλλά πρέπει να πάρουμε εμείς την κάμερα για να ρωτήσουμε αυτόν μετά, τώρα. Μετά. Θα το κάνουμε μετά. Ωραία. Ή θα το κάνουμε τώρα. Έλα, αλλάγε τις κάμερες. Αλλάξαμε τις κάμερες. Παρακαλώ. Savoir vivre, Χρήστο. Όχι μόνο παίρνουμε την κάμερα και στους ανθρώπους, στους καημένους ρωτάμε, λέγε. Savoir vivre, εντάξει, είναι βασική επικοινωνία των ανθρώπινων σχέσεων. Δεν ξέρω, νομίζω έχει παραγίνει λίγο το θέμα του savoir vivre. Όταν λες ότι έχει παραγίνει, εννοείς δηλαδή ότι όλοι είναι τόσο ευγενείς? Όχι, είναι υποκριτές οι περισσότεροι. Α, γι' αυτό σου λέω ότι... Γιατί... Αυτό εννοώ. Κατά τα άλλα, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες στους οποίες πρέπει να τηρούνται. Όπως προαναφέρθηκε από ό,τι άκουσα το φιλαράκι μου. Το να ανοίγεις την πόρτα στην κοπέλα, το να της βάζεις το κρασί, το να ανάβεις το τσιγάρο. Όπως είπαμε, η γυναίκα δεν κάνει ένα μπουκάλι, αναπτήρα, γιατί απαγορεύεται. Να κρατάει μπουκάλι, να πιάσει μπουκάλι, πόμολο και αναπτήρα. Για κανένα λόγο. Εσύ τα τηρείς αυτά τα τρία? Προσπαθώ. Όχι πάντα. Στις γυναίκες αρέσουν? Το ξέρω ότι αρέσουν, αλλά δεν είναι όλες οι γυναίκες για αυτά τα πράγματα. Γιατί? Όπως όλοι, για όλοι οι άντρες δεν είναι. Για... Είμαστε το ίδιο. Τώρα βάζεις ετικέτες, Χρήστο. Τι θα πει, δεν είναι όλες οι γυναίκες? Το κάνω αυτό, κακό είναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Δεν κάνει να τα κάνω αυτό. Κάτι άλλο που είναι αγένεια. Αυτή τη στιγμή. Τι? Αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν λέω, ταιριάζει το μικρόφωνο με το γυαλί σου, αλλά είναι αγένεια να μιλάς με τα γυαλιά. Σωστό και αυτό που λες. Έτσι δεν είναι? Ναι. Για να μην γίνομαι αγενής. Εσύ πιο μακριά την κάμερα τώρα που έβγαλα τα γυαλιά, με παίρνεις κοντινά. Το λέμε ότι δεν ταιριάζουν σε όλους. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να το ξέρεις εσύ, μου φέρθηκες λίγο αγενέστατα. Καθόλου όσο μπορώ να πω, αλλά ήταν αγένεια. Δεν το καταλαβαίνεις. Σωστά. Συγγνώμη, Χρήστο. Μπορείς να πάρεις την κάμερα και να συνεχίσουμε. Οκ, ευχαριστώ. Μαζί μιλάμε τώρα, μην κοιτάς εκεί. Αυτό δεν είναι ευγενικό που κάνεις. Συγγνώμη, τραβάει ο άλλος. Όταν μιλάμε μαζί θα κοιτάς εμένα, γιατί αυτό είναι αντίθετο στο savoir vivre, το οποίο ξέρεις τι είναι το savoir vivre. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι γνωρίζω πάνω σε αυτό. Savoir vivre και γενικά στις γυναίκες, για τις γυναίκες μιλάμε τώρα, έτσι δεν είναι? Ό,τι θέλεις εσύ. Το να είσαι ευγενικός είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πέφτει στην αντίληψη γενικά όλου του κόσμου, η ευγένεια είναι... Κάτι πολύ καλό και χαρακτηρίζει κάποιον, έτσι. Ας πιάσουμε τις γυναίκες τώρα. Καλό είναι, λόγω ότι η γυναίκα είναι ένα πλάσμα πολύ τρυφερό και πολύ ευαίσθητο. Καλά το πας, συνέχισε. Να είμαστε, ας πούμε, και εμείς και τρυφεροί και ευαίσθητοι και όλα αυτά εδώ πέρα, ώστε η γυναίκα να αισθανθεί δίπλα μας πάρα πολύ άνετα. Πες μου όμως κάτι, ένα κανόνα ευγένειας, ρε παιδί μου, που κάνεις για να τις σκλαβώσεις. Όχι για να τις σκλαβώσεις, γιατί σου βγαίνει. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Ένας κανόνας ευγενείας, ας πούμε, για τη γυναίκα είναι να τη φροντίζεις, να την προσέχεις, να τη θυμάσαι τακτικά, να την παίρνεις και ένα λουλουδάκι, να της προσφέρεις και ένα λουλουδάκι, να την παίρνεις από το χέρι, να την κάνεις μια αγκαλίτσα όμορφη. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κανόνας ευγενίας που μου λες. Μου μιλάς γενικώς για ανθρώπινες σχέσεις. Ναι, είσαι εκτός θέματος. Ο κανόνας ολοκληρώνει όλο αυτό το πακέτο. Έτσι. Το να μην προσβάλλουμε τον άλλον, ας πούμε, είναι. Αυτό δεν το συζητάω. Είναι μέσα στο πακέτο αυτό. Έτσι. Να τη πει, ας πούμε. Όταν είσαι γλυκός με κάποιον, ή να το προσβάλλεις από την άλλη. Δηλαδή, μια είσαι γλυκός και μια πικρός, δεν γίνεται. Σωστό και αυτό που λέω. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Ή είσαι γλυκός ή δεν είσαι. Τέλος. Ναι, καλό είναι, ας πούμε.
τη γυναίκα να την έχεις πάνω απ' όλα, γιατί η γυναίκα σήμερα είναι πολύ πιο ψηλά από τους άντρες και στέκεται πολύ πιο ψηλά. Πολύ τις αγαπάς τις γυναίκες. Πάρα πολύ. Γυναίκες αγαπάνε το ίδιο. Όχι. Γιατί? Έχω κάτι πάνω μου φαίνεται που τις αποθεί. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι η γυναίκα είναι το παν σήμερα. Είναι ένα εργοστάσιο, είναι ένα εργοστάσιο που καλύπτει τα πάντα. Και ειδικά αν είσαι τυχερός και πέσει στα χέρια μιας γυναίκας που να σε αγαπάει, να σε αγαπάει, έτσι, να σε σέβεται και να σε εκτιμάει, τότε είσαι από τους τυχερούς άντρες. Είσαι λίγο εκτός θέματος όμως. Είσαι εκτός θέματος. Όχι, δεν είμαι εκτός θέματος. Μιλάω. Gentleman, βρε παιδί μου, άλλο είναι το θέμα μας. Εσύ μας μιλάς, αγαπάω την εκτιμή. Δηλαδή, πες κάτι που κάνεις. Κάτι προσέχεις, τι λέμε. Στο πακέτο μέσα είναι να προσέχεις, είσαι τρυφερός μαζί, ανοίγεις την πόρτα του αυτοκινήτου, μπαίνει μέσα. Αυτά δέλονται. Ναι, προχωράει η γυναίκα μπροστά, εσύ από πίσω. Όχι μπροστά η γυναίκα από πίσω, όπως βλέπω πολλούς. Το κάνουν στην Τουρκία. Δεν ξέρω που το κάνουν, τέλος πάντων, όπου και να το κάνουν. Το βλέπω όμως και εδώ. Νομίζω ούτε είναι σωστό να προχωράει η γυναίκα μπροστά και σε από πίσω σαν τον. Πάντα πρέπει να έχεις μπροστά. Είσαι ακόλουθο. Ακόλουθο, όχι, δίπλα να είσαι. Γιατί να είσαι μπροστά. Μπροστά, δεξιά, να έχεις τη γυναίκα, να προχωράς, να την ανοίξεις την πόρτα, να την πεις ορίστε αγάπη μου, παίρνα. Όλα είναι κάποιες λεπτομέρειες τέτοιες που σχηματίζουν ένα κύκλο. Ένα πακέτο. Τι τα κάνεις όλα αυτά. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αλλά δεν σε αγαπάνε οι γυναίκες. Δεν ξέρω τι κάνουν, θα πρέπει να ρωτήσουμε εκείνες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναι, τι θέλεις να σου πω. Νομίζω ότι και εσύ θα είσαι εκτός θέματος. Αφού το κράτος είναι εκτός θέματος. Λοιπόν, άσε το κράτος. Ναι. Και εκείνος προηγουμένως εκτός θέματος ήταν. Το savoir vivre, ξέρεις τι είναι. Το. Savoir vivre. Είχα πει κανένα άλλο, δεν ξέρω. Άκου να σου πω. Είναι κανόνες ευγενίας. Ναι. Εσύ τηρείς κάποιον κανόνα ευγένειας απέναντι στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στον κόσμο γενικά. Γενικά, στους συνάδελφους. Ανάλογα με τη διάθεση της ημέρας είναι. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο. Ανάποδος. Όχι ανάποδος, είμαι ρε παιδί μου, εντάξει, λίγο στο δικό μου τον κόσμο, στο καλλιτεχνικό, που ανάλογα με την ημέρα, τις διαθέσεις σου. Αν έχεις καλή διάθεση. Σηκώνεσαι σήμερα και λες σήμερα θα είμαι gentleman. Όχι, αν είμαι. Αν δεν είσαι τα καλά, σου λες σήμερα δεν τηρώ. Αν δεν είμαι gentleman. Αν μου είναι ήρεμη, τηρώ τα πάντα. Ευχαριστούμε και εσύ εκτός θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σου. Χαίρετε. Το όνομά σου? Δημήτρης. Δημήτρη, savoir vivre είναι το θέμα μας σήμερα. Ξέρεις τι είναι? Ένα βιβλίο με τρόπους που έχει φτιαχτεί στη Γαλλία, νομίζω. Μέσα είσαι. Κοντά είμαστε. Εσύ είσαι gentleman. Θεωρώ. Τι κάνεις δηλαδή και. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις, οι κινήσεις που σε ξεχωρίζουν και σε κάνουν να είσαι gentleman? Βεβαίως. Να βοηθήσω μια γριούλα να περάσει απέναντι. Κανέναν δεν μπορώ να σηκωθεί, να το βοηθήσω λιγάκι έτσι. Τίποτα να κουβαλήσω κάποιον που κουβαλάει από μαγαζιά, κούτες και αυτά, να δώσω ένα χεράκι άμα είναι. Τώρα τα πυρούνια αυτά, δεξιά-αριστερά, τα ποτήρια έτσι και αυτά, με τα χέρια. Α, είσαι πολύ του κουβαλήματος δηλαδή και γενικά θέλεις να ξελαβρώνεις τους μεγαλύτερους και πιο ανήμπορους. Ένα χέρι βοηθείας. Θεωρώ ότι αυτό είναι ανθρωπιά, όχι τόσο τι λέει. Savoir vivre. Ναι, θεωρώ πιο πολύ ανθρωπιά. Τώρα το savoir vivre. Από λίγο που είχα διαβάσει, τώρα να σου λέει καθώς πρέπει η γυναίκα δεν πρέπει να τρώει όλο το φαΐ. Για το... πες, για πες. Ναι, σου λέει... είχε ένα αυτό. Είχε πολύ γέλιο. Για πες. Να κάθονται έτσι να τρώνε, να μην ακουμπάνε το... τα χέρια. Το γιαγκόνι στο τραπέζι. Εντάξει, καλά, η πετσετούλα που βάζουν αυτό, καλό είναι εννοείται, δεν λερώνεσαι. Αλλά ο τρόπος πρέπει να τρως το πορτοκάλι, το μήλο με το πυρούνι και το μαχαίρι, εντάξει. Αυτά πρέπει να τα έχεις μέσα σου τώρα, να κάσεις και να κάνεις τώρα πάμα να είναι... το στηρίξεις, έτσι. Γιατί μετά έχει γέλιο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο βγήκε αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω καθόλου με ποιο τρόπο βγήκε. Για πες μου λίγο αυτό που είπες ότι δεν τρώνε οι γυναίκες όλο το φαΐ και ότι σου τύχει. Λέει ότι, δεν, ότι τέτοιο. Αν θυμάμαι καλά που το διάβασα, λέει ότι η γυναίκα δεν πρέπει να φάει όλο το φαΐ. Για να μην αφήνει. Δείξω ότι σου λέει χλαπακιάζω. Ναι, κάτι τέτοιο. Οπότε πρέπει να τρώει πολλά πιάτα από λίγο. Φαντάζομαι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν Δημήτρης ο ανθρωπιστής, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Savoir vivre. Η ευγένεια στη ζωή μας είναι μια πολυτέλεια, μπορώ να πω πια. Οι άνθρωποι έχουν γίνει αγενέστατοι, έχουν γίνει μουτρωμένοι, ίσως και η κατάσταση όλη αυτή η οποία επικρατεί.
ο θυμός της ψυχής που βγαίνει στην πορεία. Δεν βλέπεις τους νεαρούς πλέον όπως ήταν παλαιότερα, να ανοίξει μια πόρτα, να πει μια ευγενική κουβέντα. Βλέπεις ότι όλοι είναι απόμακροι, ότι βλέπουν την καθημερινότητά τους. Δεν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφερόταν παλαιότερα. Στο δρόμο μπορεί να φανεί έτσι, να σου δώσει κάποιος, βλέπεις τους διαβάσεις πεζών. Σταματάνε για να περάσουν οι πεζοί? Όχι, σπάνια. Σπάνια. Σπάνια, σπάνια. Εγώ θα είμαι, άμα δείτε κανένα σταματάει, να δείτε εγώ είμαι με σταμάξι. Στο λεωφορείο, να σηκωθεί, ξέρω εγώ, ένα παιδί. Στο λεωφορείο δεν είναι πλέον όπως ήταν. Δηλαδή, βλέπεις κάθονται άνετα στο λεωφορείο, μπαίνει μια ηλικιωμένη κυρία ή ένας ηλικιωμένος κύριος ή ακόμη και μια εγκυμονούσα, αν θέλουμε. Και βλέπεις ότι υπάρχει αδιαφορία. Είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες. Μπορεί να σηκωθεί κάποιος με μεγαλύτερη ηλικία και να δώσει το κάθισμα παρά ένας νεαρός. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε ότι και όλοι οι νεαροί είναι έτσι. Όχι, υπάρχουν και κάποιοι νεαροί που έχουν την εκπαίδευση από το σπίτι, από το σχολείο, τέλος πάντων που είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και θέλουν να βοηθήσουν και τον κόσμο. Από εκεί και εκεί πιστεύω ότι είναι θέμα χαρακτήρα της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Είσαι παντρεμένη, Χρύσα? Ναι, βέβαια. Ο σύζυγος είναι αυτό που λέμε gentleman? Είναι gentleman. Ο άντρας μου είναι... έτσι, κάνει πράγματα που σε σκλαβώνουν? Ναι, ναι. Ο άντρας μου είναι πολύ ευγενικός. Και γενικά στο σύνολο είναι ευγενικός και με τους ανθρώπους. Αγαπάμε γενικά τον άνθρωπο. Από εκεί ξεκινάει, πιστεύω, ότι όλη η διαδικασία της ευγένειας. Ότι αγαπάμε τον απέναντι. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μου είπες κάτι όταν βλέπαμε το βίντεο, Μαρία, ότι είναι μισή αρχοντιά. Τι είπες? Ναι, μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και λέγαμε ότι η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Η άλλη μισή είναι λοιπόν η ευγένεια. Νομίζω βασικό ότι... βασικό κομμάτι στην ανθρώπινη ευγένεια... φύση. Βρίσκεται στην ψυχή. Αν δεν έχει ευγενική ψυχή, ό,τι και να δείξει. Ό,τι και αυτό, δείξουν, αλλά θέλει και καλλιέργεια λίγο παιδεία. Θέλει παιδεία, γιατί δεν είναι στη φύση του ανθρώπου. Αυτό εννοώ, ότι καλλιεργείς μια ευγενική ψυχή. Φυσικά. Έτσι. Και η διαφορά μας από τα άλλα τετράποδα. Έχουμε νου, έχουμε λογική και μπορούμε να καλλιεργήσουμε πράγματα. Δεν λειτουργούμε ενστικτοδός. Έτσι. Και εδώ πέρα φέραμε τα σερβίτσια, τα έφερα εδώ από την πρίκα μου είναι αυτά. Αυτό το σερβίτσιο είναι νουνάς μου. Για να σας δείξουμε κάποια βασικά πράγματα, όχι τώρα δεν φέραμε εδώ, δεν έχουμε το τραπέζι για να φέρουμε 7 ποτήρια και 10 πιατάκια και πιατούδια για τα ψωμιά και για αυτά τα βασικά τα πράγματα. Καθόμαστε λοιπόν σε ένα τραπέζι. Καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι, βασικά μπαίνουμε μέσα σε ένα εστιατόριο. Και δεν χρειάζεται, ή θα έχουμε κλείσει τραπέζι ή θα έρθει κάποιος και θα μας πει ότι ποιο είναι το τραπέζι και θα μας οδηγήσει το γκαρσόν στο τραπέζι που έχουμε κλείσει. Καθόμαστε. Αρχίζουμε και τρώμε όταν έχει καθίσει και ο τελευταίος και όταν έχουν σερβιριστεί όλοι. Όπου διαφωνείτε ή έχετε να προσθέσετε πράγματα, δεν είμαι και παντογνώστης, μπορείτε να συμπληρώσετε κάτι. Ό,τι ξέρουμε. Δεν τοποθετούμε αντικείμενα άσχετα επάνω στο τραπέζι, π.χ. βγάζουμε το κινητό, είδα τις προάλλες τα τσιγάρα, τις τσάντες, τα κλειδιά, τίποτα που δεν έχει σχέση με το γεύμα μας. Είδα τις προάλλες, ας πούμε, ένα ζευγάρι που είχε ένα παιδάκι μικρό, που όλοι ξέρουμε, όλοι είχαμε μικρά παιδιά, αλλά δεν κάναμε και έτσι, που για να τους αφήσει να φάνε στην ησυχία τους, βάλαν το τάμπλετ εκεί πέρα, έβλεπε το παιδί μια ταινία. Εκεί ναι, μέσα στο ρεστοράν και κάναν οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Δεν είναι παρεξηγήσιμο, απλά δεν είναι σωστό. Το λέμε, το ξέρουμε. Σιγά θα σπάσει το ποτήρι από την, αυτό είναι το καλό μου το ποτήρι δηλαδή. Εγώ δεν έκανα τίποτα απολύτως. Δεν προσθέτουμε, λένε, αλάτι και πιπέρι στο φαγητό πριν δοκιμάσουμε, γιατί προσβάλλουμε τον άνθρωπο που μας κάνει το τραπέζι, αν είμαστε σε κάποιο σπίτι ή τον σεφ. Αυτό δεν το ήξερα, το διάβασα προχθές, ότι αν κάποιος λέει μας ζητήσει το αλάτι... Στο κουταλάκι. Όχι. Πρέπει να του δώσουμε και το πιπέρι μαζί. Ζορ-ζορνά. Και θα πάνε και τα δυο μαζί, αυτά σετ. Άσχετα λέει αν μας ζητήσει λέει, το αλάτι, εμείς πρέπει και τα δύο να τα δώσουμε. Θεωρώ ότι ήταν άλλες εποχές διαδικασίες που ο κόσμος ζούσε ένα δίθεν και ήταν σε μια έτσι πλασματική κατάσταση. Πρακτικά δεν μπορεί να ισχύσει,
Ωστόσο όμως, το να κάνεις ένα τραπέζι σήμερα που ούκο λίγο τρώμε πρώτα, δεύτερα, τρίτα, όλα μαζεμένα, θέλεις και δεύτερο πιρούνι και δεύτερο μαχαίρι, θα φας και το γλυκό σου, θες και το νερό σου, θες και το τσιπουρό σου, θέλεις και το κρασί σου. Υπάρχει δηλαδή έτσι ένα ανακάτεμα, ανεξάρτητα με το ότι δεν το κάνουμε με δεδομένο το στήσιμο των γάλλων τον καιρό εκείνο. Δεν το κάνουμε αυτή τη σειρά που το κάνουμε. Φυσικά. Καταρχήν εμείς δεν κάνουμε, αρχίζουμε με τη σούπα όπως αρχίζουν αυτοί. Εντάξει, με σούπα. Το έχουμε γεύμα. Και με αυτά εμείς αρχίζουμε με το. Με, ξέρεις, με το ορεκτικό, το ουζάκι και μετά περνάμε σε άλλα. Ναι. Κάθε λοιπόν έχει κάποιο νόημα, απλά όχι με αυτή την τήρηση γιατί ζούμε και σε άλλες εποχές. Παρ' όλα αυτά, άμα πάτε σε ένα ωραίο εστιατόριο που είναι χαρακτηριστικό έτσι το ύφος αυτό της, του savoir vivre, θα το συναντήσουμε. Και τον δίπλα και που θα σε σερβίρει, που σου σπάει και λίγο τα νεύρα της και λίγο να σου γεμίζει το ποτήρι. Λες, αφήστε μας να πούμε μια κουβέντα. Εμείς λέμε τα απλά, βρε παιδί μου. Ναι, ναι. Έτσι όμως είναι normal. Νομίζω ότι όποιος και αν κάνει ένα τραπέζι στο σπίτι του, θα το ακολουθήσει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Ναι. Εγώ ακολουθώ το κομμάτι μόνο αυτό. Αυτό. Το μαχαίρι και το πιρούνι. Εντάξει. Βάζεις το ένα πιάτο μέσα στο άλλο? Όχι. Βάζουνε τα βάζω όλα στο τραπέζι και όποιος θέλει βάζει το πιάτο του από όλα μαζί. Έτσι. Κατάλαβες. Δεν βάζεις το μεγάλο άλλο και το μικρό όχι, μέσα. Γιατί ο βασιλιάς που είπες και εσύ δεν είναι ακόμα. Έχει καιρό να έρθει στο σπίτι μας. Όταν θα έρθει θα βάλω. Πάμε λέμε και καθόμαστε σε ένα ρεστοράν. Δεν σέρνουμε την καρέκλα γρουντς να πάμε να καθίσουμε. Και δεν λέμε ψιτ παιδί ας σου πω μισό λεπτό να παραγγείλουμε. Απλά καθόμαστε και κάνουμε έτσι ένα νεύμα. Είναι δίπλα σου. Στο γκαρσόν για να έρθει. Τώρα θα μου πεις, άμα το κάνεις αυτό δεν είναι συνηθισμένη, θα νομίζει ότι σου λέει τι με κάνει. Μπορεί να σε παρεξηγήσουν κιόλα, ρε παιδί μου. Παίρνουμε την πετσέτα, λέει, και ένα λάθος που κάνουμε είναι δεν κάνουμε αυτό. Δηλαδή, ούτε αυτό. Την παίρνουμε, την ξεδιπλώνουμε και τη βάζουμε στα πόδια μας. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε να μην αρρωθούμε, όχι στα πόδια. Όχι, εδώ θα την βάλει τα πόδια. Μα εμείς όμως εδώ. Δεν με νοιάζει, δεν το διάβασα αυτό το κεφάλαιο, κύριε. Εγώ διάβασα εδώ τη βάζουν την πετσέτα. Όχι μόνο εκεί, εγώ ξέρω ότι το βάζουν και εδώ. Δεν είναι παρεξηγήσιμο δηλαδή. Νομίζω. Λοιπόν, δεν το γνωρίζω. Τα πιρούνια είναι από αριστερά και τα μαχαίρια είναι από δεξιά. Ξεκινάμε πάντοτε το δείπνο μας ή το γεύμα μας από έξω προς τα μέσα. Με πρώτο μαχαιροπύρουνο ή κουτάλι, ανάλογο μπορεί να έχουμε σούπα ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κουταλάκι, με το ορεκτικό. Μετά τι λέει καλή. Το μαχαιροπύρουνο της σαλάτας και τέλος για το κύριο πιάτο. Επάνω και δεξιά, για να το πάρουμε το δεξί μας το χέρι, έχουμε το κουταλάκι του γλυκού και αντίθετα αριστερά το πυρουνάκι του φρούτου. Έχουμε το ποτήρι του νερού και του κρασιού στα δεξιά μας και θέλω να πω ότι το ποτήρι, λέει, δεν το πιάνουμε έτσι. Δεν το χουφτώνουμε το ποτήρι. Το πιάνουμε από εδώ και πίνουμε. Για ποιο λόγο? Πιο μπροστά το μυρίζουμε για να δούμε και το αυτό. Όχι. Το κουνάμε και το μυρίζουμε όπως κάνουν οι... Για να μπορούμε να το κουνάμε, λέει, και να βγαίνουν τα αρώματά του και για να μην του αλλάζουμε θερμοκρασία. Γιατί σερβίρεται παγωμένο το... Το λευκό, το κρασί, το, να μην το αλλάξουμε τη θερμοκρασία. Το πιάνουμε πάντοτε από εδώ. Μάλιστα. Όχι χούφτο με το ποτήρι, δηλαδή. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Ο τρόπος που τοποθετούμε τα μαχαιροπύρουνα δείχνουν κάποια πράγματα. Αν θέλουμε να πάμε στην τουαλέτα ή να βγούμε έξω να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, γιατί υποτίθεται ότι καπνίζουμε εκτός τραπεζιού, είναι αγένιατο να καπνίζουμε πάνω στο τραπέζι. Θα τοποθετήσουμε το μαχαιροπύρουνό μας έτσι, που αυτό σημαίνει... Έχουμε συνέχεια. Διακοπή, παύση. Σε λίγο θα συνεχίσουμε. Όταν θα τα τοποθετήσουμε έτσι... Τα μάθα, σε ρωτήσω μετά. Πρόσεξε καλά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαι έτοιμος για το δεύτερο πιάτο. Α, μάλιστα. Όταν τα τοποθετούμε έτσι... Παράλληλα μεταξύ τους. Έχουμε σημαίνει τελειώσει. Ότι το φαγητό, όχι, όχι, ήταν εξαιρετικό. Είναι excellent. Θυμάσαι που όταν έφαγα την τυρόπιτα τα τοποθέτησα έτσι? Ήταν για να σου δείξω το πόσο εξαιρετική ήταν η τυρόπιτα που έφτιαξες. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάσαι, Ρούδη. Ναι, βέβαια. Το ότι δεν μου άρεσε, αγένεια, φαντάζεσαι, το κρίμα. Άμα τα βάλεις έτσι, λέει, χι. Σημαίνει...
Μάπα ναι, το πεπόνι. Ούτε τα σκυλιά δεν το τρώνε. Αυτό σημαίνει. Και όταν θέλουμε να δείξουμε, λέει, ότι τελειώσαμε, αν αυτό ήταν ένα ρολόι, 5 η ώρα δεν θα ήταν κάπου εδώ. Mm-hmm. Βάζουμε τις λαβές 5 η ώρα. Α, ναι. Ναι. Έτσι δείχνει αυτό ότι τελειώσαμε ότι το γεύμα. Τελειώσαμε. Mm. Δεν είναι φοβερό. Μάθαμε πράγματα. Μάθαμε, ναι. Δεν μιλάμε βέβαια με ανοιχτό το στόμα. Και, δεν με μασάμε, και με γεμάτο το στόμα. Δεν μασάμε. Δεν καταβροχθήσουμε. Δεν μιλάμε με ανοιχτό στόμα. Μεγάλες μπουκές. Φαντάζομαι μικρές έτσι με κλειστό το στόμα. Αυτό που λέει ότι οι γυναίκες δεν τρώνε όλο το φαΐ τους, εσείς το ακούσατε. Όχι, όχι. Εγώ το άκουσα. Ναι. Το ξέρω, έχω ξανακούσει. Θέλουν να δείξουν ότι δεν τρώνε πολύ και τι. Είχα μία φίλη. Προσέχουν τόσο πολύ τη διατροφή τους. Είχα μία φίλη που όταν βγαίναμε έξω, έτρωγε πάντοτε, έπαιρνε μπιφτέκι που τρώγεται εύκολα, να μην κουράζεται, να μην κόβει, και έτρωγε πάντοτε μία μπουκιά. Γιατί? Αλλά η φίλη όμως ήταν. Ευτραφής. Αφράτη. Ευτραφής. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Τη γνωρίζω κι εγώ, γι' αυτό το λέω. Και όταν γυρνούσαμε στο σπίτι, πήρε μια μέρα 5 αυγά και τα έκανα μελέτα και με λέει ψώφισε, λέει, στην πείνα. Ενώ γύρισε και μόλις και επιστρέψε από την ταβέρνα. Για να δείξει ότι. Είναι η ψυχολογία του υπέρβαρου αυτή. Ντρέπεται να φάει μπροστά σε όχι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Όμως να σου ρωτήσω κάτι, δηλαδή ο άλλος δεν σε βλέπει. Εντάξει, είναι δυνατόν τώρα εγώ να είμαι έτσι. Έχεις θέματα με τον εαυτό σου. Πίσω ποιον ότι τρώω μια μπουκιά μπιφτέκια. Ο άνθρωπος που τρώει. Καλά, αυτό είναι τόσο υπερβολικό που καταλαβαίνεις ότι γίνεται επειδή ακριβώς υπάρχει πρόβλημα. Είναι γελίο. Εντάξει. Καταντά γελίο. Εντάξει. Τώρα να μην τρως γιατί. Να σας πω κάτι, δεν ναι, το καταλαβαίνει γιατί σας λέω έχει πρόβλημα. Αν το είχε αντιληφθεί, δεν θα το έκανε. Θα το πω και κομπλεξισμό, έτσι. Ναι, ναι, έτσι. Και θέλω να πω ότι βέβαια το πιο είναι και πάρα πολύ sick και είναι και πολύ καλό το να αφήνουμε πάντοτε. Μία μπουκιά έστω. Ε? Όχι. Τι? Φιλοδόρημα. Α, νόμιζα ναι. Α, φιλοδόρημα, βέβαια. Βέβαια, ναι. Συμφωνώ. Και μια και που μιλάμε και για λαό και για κολονάκι, θα δείξουμε ένα πιάτο το πώς μπορεί να το φάτε εσείς του. Εμείς, όχι εσείς. Εμείς του λαού, που είναι πώς τρώγεται μία σούπα. Και το αμέσως επόμενο, ενός είναι ένα λεπτό το βίντεο, είναι πώς μπορείτε να φάτε αστακό. Τώρα θα μου πείτε, μας δουλεύεις, ρε Ντέπη, ποιος τρώει αστακό σήμερα. Αλλά εμείς είχαμε την υποχρέωση για αυτούς τους 1-2 ανθρώπους, όπως η Ροδία, ας πούμε. Βέβαια, κάθε μέρα εγώ αστακό, γαρίδες. Εμείς είμαστε εδώ για να σας δείξουμε. Πάμε να δούμε το πρώτο βιντεάκι πώς μπορείτε, πώς πρέπει να τρώτε τη σούπα σας. Ο αστακός σερβίρεται με καρυδοσπάστη και το ανάλογο πιρούνι, μαζί με ένα μπολ με νερό, λεμόνι και πετσέτα. Μη ρουφάτε τα πόδια. Μην προσπαθείτε να φάτε τον αστακό με ακατάλληλα εργαλεία. Μην καταπιέζεστε. Κρατήστε τον αστακό από την πλάτη και σπάστε τα πόδια. Βγάλτε το κρέας από τα πόδια με το πιρούνι αστακού. Σπάστε τις δαγκάνες ενώ τον κρατάτε. Χωρίστε τις δακάνες σε δύο μέρη. Σπάστε την άκρη της μίας δαγκάνας με τον καρυδοσπάστη. Βγάλτε απαλά το κρέας με το ανάλογο πιρούνι. Κρατήστε τον αστακό από την πλάτη με το ένα χέρι. Και σπάστε την ουρά με το άλλο χέρι. Τραβήξτε τα χέρια σας σε αντίθετη κατεύθυνση. Κόψτε την ουρά και ανοίξτε την κατά μήκος με κοφτερό μαχαίρι. Μόλις ανοίξει το κέλυφος, το κρέας από την ουρά αφαιρείται πολύ εύκολα. Τέλος, καθαρίστε τα χέρια σας και φάτε το κρέας με το ανάλογο μαχαιροπύρουνο ψαριού. Εντάξει, έγινε μια αλλαγή στη σειρά. Είπαμε πρώτα να σας δείξουμε τη σούπα, αλλά θέλαμε να ικανοποιήσουμε πρώτα την Ροδή. Να δει πρώτα για τον αστακό. Ναι. Μου είχε τύχει να πάω σε μαγαζί να φάμε αστακό. Μας φέρανε και καρυδοσπάστες και κοιτιόμασταν με τη φίλη μου και λέμε αυτά τώρα γιατί μας τα έφερε, δεν το ξέραμε. Και τραβούσαμε από εδώ, τραβούσαμε από εκεί. Περιμένατε τα μύδωλα να σας φέρουν, αλλά πού τα μύδωλα. Τίποτα, τίποτα δεν. Πάμε να δούμε και το, και αυτό είναι ένα μικρό βιντεάκι, ενός λεπτού, πώς μπορούμε και τρώμε και εμείς ο απλός ο κοσμάκης, πώς πρέπει να τρώμε την σουπίτσα μας. Μουσική.
σερβίρεται με καρυδοσπάστη και το ανάλογο πιρούνι, μαζί με ένα μπολ με νερό, λεμόνι και πετσέτα. Μη ρουφάτε τα πόδια. Μην προσπαθείτε να φάτε τον αστακό με ακατάλληλα εργαλεία. Μην καταπιέζεστε. Κρατήστε τον αστακό από την πλάτη και σπάστε τα πόδια. Βγάλτε το κρέας από τα πόδια με το πιρούνι αστακού. Σπάστε τις δαγκάνες. Άρε Παναγιώτη, τι αστικά να μας σε πιάσω στα χέρια. Πώς το μπάρουν τη σούπα σου, είδες. Λοιπόν, έγινε ένα μικρό λαθάκι, συμβαίνει και στα καλύτερα τα σπίτια. Ναι, δεν πειράζει. Το θέμα μας είναι, επειδή εγώ είμαι ο σκηνοθέτης της ταινίας. Σωστά. Ναι, ναι. Το θέμα μας είναι ότι δεν... Τι δεν κάνουμε στη σούπα. Δεν ρουφάμε. Δεν τρώμε απευθείας από το πιάτο, λέει. Αυτό νομίζω είναι πολύ αγγλικό. Ευκολονόητο, ναι, έτσι ήταν περιττό. Δεν φυσάμε ούτε μέσα στο πιάτο, αυτό το που κάνουμε, ούτε το κουτάλι. Για να φάμε και αυτό είναι αγένεια, δεν είναι σωστό. Δεν γίνεται όμως, άμα είναι πολύ ζεστό. Τι να κάνουμε, για να φάμε. Υπομονή έχεις να την γυρίζεις τη σούπα μέχρι να κρυώσει. Ναι. Ναι. Το κουτάλι, λέει, δεν παίρνουμε έτσι και πρέπει από εδώ. Ναι, αυτό το ξέρω. Έτσι. Και τα 2/3 του κουταλιού μου να γεμίζουν. Φυσικά, για να μην χυθεί. Για να μην στάζει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται η πετσέτα εδώ, καταλαβες. Mm-hmm. Μόνο κάτω. Και οι λάθη γίνονται όμως έτσι. Και... Φυσικά. Πάντα. Λοιπόν, φυσικά. Και θέλω να σας πω, μήπως θυμάσαι το τηλέφωνο μας. Όχι, φυσικά. Τρεις φορές σε ρώτησα την προηγούμενη φορά. Και τι, εντάξει, μια φορά το είπες από την προηγούμενη φορά, και 2 εβδομάδες που ήρθα. Και να θυμάμαι το τηλέφωνο, το δικό μου δεν θυμάμαι. Μη συγχύζεσαι μόνο. Θέλω να σας πω, μια πίεση. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά το διάλειμμα μπορείτε να τηλεφωνείτε και από τώρα στο 25210-37-378, γιατί θα παίξουμε. Είδες που το θυμάμαι κι εγώ. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο με επιθυμητή τη γονική συνένεση. Και είμαστε εδώ μαζί σας, περιμένουμε το τηλέφωνό σας για να παίξετε μαζί μας. Έχουμε εμπλουτίσει τα δωράκια μας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούω. Ω, ένας κύριος. Τι κάνετε? Με λένε μια χαρά. Το όνομά σας? Γιώργος. Γιώργο, με τι θα παίξουμε? Έχουμε... Με τις λέξεις. Αναγραμματισμό. Είδες, δεν πρόλαβα να το πω. Η Μαρία η Βουγκά θα μας βοηθήσει να γυρίσει εκεί πέρα τα γραμματάκια. Θα βγει το ρολογάκι... Για ένα λεπτό, ναι. Μπορείς να τα γυρίσεις. Με το που θα γυρίσει και το τελευταίο γραμματάκι, ξεκινάει ο χρόνος. Γιώργο. Είναι και μεγάλη η λέξη μας. Δεν βγήκες να τη βοηθήσεις τη γυναίκα. Αλλά τέτοια ήσουν από μικρή. Μπορείς και τα καταφέρνω. Ε? Τα καταφέρνω. Λίγο περιμένει ο κύριος... Ο κύριος Γιώργος. Τηλέφωνο, Γιώργος. Τελειώνουμε. 3 γραμματάκια. 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία. Έτοιμη. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Γιώργος, ακούμε. Πατά. Είναι και το ρολογάκι μπροστά. Νταλένιπο, θέλει να ανεβούν λίγο πιο πάνω τα γράμματα. Εκεί πέρα. Γιώργο, πρέπει να είσαι... Καμιά βοήθεια. Το πρώτο γράμμα της λέξης είναι το π. Νομίζω ότι κάτι σου ψιθύρισαν. Παντελόνι. Ενέβρε, Γιώργο. Γιώργο, σε βρίσκω διαβασμένο, γιατί ήξερε κατευθείαν τα... Άσκονάκι και ο Γιώργος. Όχι, δεν είχε. Δεν πειράζει αυτό. Ναι. Δεν πειράζει. Αν του το είπανε, απλά απευθείας είπε αναγραμματισμό. Ναι, σωστά. Γιώργο, ακούς τα δώρα μας ή τα ξέρεις από άλλες φορές και θέλεις να μην σου τα πω καθόλου. Να μου τα πείτε. Βεβαίως. Ένα μπουκάλι ουίσκι και για αυτή την Παρασκευή το Σάββατο στο Vox στη Θεσσαλονίκη για Πέγγι, Ζήνα και Μακρόπουλο για 6 άτομα. Μία διαμονή
Σε δίκλινο με τζακούζι και ένα μπουκάλι κρασιδόρο από το ξενοδοχείο Αλέξανδρος. Εσόρουχα από τα εσόρουχα Κρίστη. Μία κρυολιπόληση από τα Μετάμπολις Μέντ, από τη Μαρία τη Βούγκα. Μία δωροεπιταγή 50 ευρώ από το Φανοβιφείο Κουνατιάδης. Μία φιάλη ουίσκι από το καφέ Μπαρόνιρο στο Δοξάτο. 5 επισκέψεις σε ημάντα δόνησης ή ένα μήνα δωρεάν fitness από το Movit. Ένα ημιμόνιμο γαλλικό μεταλλικό από το Royal Spa Center. Ένα δωράκι για την μητέρα σου, που την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας, από τα θερμοκήπια του αδερφή Πολυτάρχη. Χειροποίητα ζυμαρικά και ένα γλυκό του κουταλιού από την Καλοαγρίτσα. Μια επαγγελματική φωτογράφηση από το φωτογραφείο του κυρίου Σεραφιμίδη. Δύο μπουγάτσες. Γιάννη, πώς το λέγανε εκείνον. Γιάννη, από τα κατεψυγμένα Βαράνου. Ένα φόρεμα από τον Ντόλ. Ένα κοτόπουλο στη σούβλα από το Κότας. Μια περιποίηση προσώπου από τα Βίτα Πλάς. Και ένα τελάρο αυγά από τα κοτόπουλα Κυρμάνη. Θα πάρω τη φανοβαφή. Φανοβαφή. Δική σου, Γιώργος είπαμε. Ναι, ναι. Γιώργο, έρχεσαι, παίρνεις την καρτούλα και μπορείς να πας να βάψεις το αυτοκίνητό σου. Έχα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Γεια σου. Να είσαι καλά. Είδες. Πού άϊπαμε. Πού άϊπαμε το αυτοκίνητο, εκεί στο καπό μπροστά. Ήταν παλιό δώρο, αυτό το είχαμε από την αρχή της εκπομπής. Αχ, εγώ θα διάλεγα αυτό το δώρο. Εσύ είσαι μπουζουξού γι' αυτό. Μαρία, περιμένουμε να πάρετε τηλέφωνα. Έχουμε άλλα δύο παιχνιδάκια στο 25210. 37-38, το θυμήθηκα. Μπράβο, Ροδί. Και αυτό τώρα δεν ήταν Ναζιάρα. Ναι, μετά δεν είναι Ναζιάρα αυτή. Το 37, έτσι μιλάμε για 37-38 από το υποφυσικού μας δηλαδή. Έτσι, έτσι. Είπαμε, είναι... Τι γελάς. Και περιμένουμε τα τηλέφωνα σας για να πάρετε στο 37-37-8. Μαρία, έχουν σχολιάσει τα δώρα μας αρνητικά. Ποια είναι η άποψή σου, αυτός ο Γιάννης, ξεστιάτη μου, είναι οι μπουγάτσες τον πήρεξαν. Κοιτάξτε να δείτε. Ακούγονται πιο απλοϊκά και του λαού δώρα, όμως απευθυνόμαστε σε ένα τοπικό κανάλι και οι τοπικοί επιχειρηματίες... Δεν είναι τοπικό το κανάλι. Ναι, δεν είναι. Είναι απλά περιφερειακό. Ωστόσο όμως και τοπικά κάποιος θα διεκδικήσει το δώρο, γιατί αν είναι εκτός δεν θα μπει στη διαδικασία για κάποιο δώρο από αυτά, είτε είναι παροχής, είτε είναι υλικό. Πήρανε από την Κομωτινή την πήρανε, εβδομάδα. Ναι, εντάξει. Και τις από την Καβάλα. Εντάξει. Σπανίως μεν. Εντάξει, αυτό είναι και ο λόγος. Ότι δεν θα έρθει με τόσα χιλιόμετρα να παραλάβει το δώρο του, είτε όχι, είναι σε παροχή. Μου, αφού τα στέλνουμε με courier. Εντάξει. Την κότα, την παίρνουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή αυτό ακούγεται κάπως και έχει σχολιαστεί, ναι. Το είδα και εγώ. Mm-hmm. Επί της ουσίας δεν μπορεί να ξέρει ένα κανάλι πώς ο κόσμος ζητάει τελικά το κοτόπουλο και την πίτσα, τέλος πάντων. Για ποιο λόγο να μην το ζητήσει από τη στιγμή που ένας επαγγελματίας κάνει αυτή την παροχή. Δηλαδή, διαφοροποιούμε τελείως τη θέση μας. Τι δηλαδή, πρέπει να είναι όλα πάρα πολύ κάπως και να φαίνονται, γιατί μόνο αυτά είναι παροχή, δηλαδή κανένας δεν τρώει κοτόπουλο μόνο και πίτσα. Μόνο η τηλεοράση και τα τάμπλετ δηλαδή είναι. Εντάξει, τώρα. Δεν εδώ, είναι ίσως ο εδώ καλύτερος τρόπος. Εδώ σε κάποια τρόπος. Άλλη εκπομπή είναι μεγάλη, στην τελική θέλω να δεν πω, είμαστε ούτε στο CNN. Ούτε στον Αντένα. Μοιράζουν βαφές, μοιράζουν για δώρα, εντάξει. Που είναι και μεγάλη κουμπί. Να σας πω κάτι. Βαφές και μακαρόνια και ρύζια. Μη συγχύζεσαι. Δηλαδή. Μη συγχύζεσαι. Ναι, αλλά με συγχύζεσαι. Να σας πω κάτι. Διανύουμε και δύσκολες περιόδους και νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε σεβασμό στην παροχή κανάλια και στην επιχείρηση του καθένα. Έτσι, ακριβώς. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η ενημέρωση, και το παιχνίδι, η παρουσίαση. Ότι... Από εσείς... Είναι λογικό. Ο κόσμος δεν ήθελε να σας διακόψει καλή, γι' αυτό δεν έπαιρνε τηλέφωνο. Παρακαλώ. Μας ακούτε. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Τασούλα. Τασούλα. Τασούλα, με τι θα παίξουμε. Να σας πω τώρα, το άνοιξα, δεν ξέρω τι. Ο αναγραμματισμός δεν υπάρχει, άρα θα παίξουμε με την ερώτηση, έτσι δεν είναι. Όπως θέλετε και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σου λέω, να βγει το ρολογάκι για ένα λεπτό. Mm. Σου λέω μισή παροιμία και μου λες την άλλη μισή. Όταν δεν ξέρεις ή δεν είσαι σίγουρη, πες πάσο για να περάσουμε στην επόμενη. Mm-hmm. Πάμε. Από τον κόρακα θα ακούσεις... Κρά-κρά. Και ένα κρά έφτανε. Καταφωνή... Και ο γάιδαρος. Και ο γάιδαρος. Αν είσαι και παπάς... Με την αράδα σου θα πας. Με την αράδα σου θα πας. Κάλιο πέντε και στο χέρι. Παραδέκα και καρτέρι. Αν δεν αστράψει δεν βροντά. Παρακάτω. Παρακάτω. Κάτω, ναι. Δεν το ξέρει. Πάσο. Πάσο.
Όπου λαλούν πολλά κοκόρια. Αργεί να ξημερώσει. Εδώ πέρα. Πόσο πρέπει να πει. Πίσω μου σ' έχω. Σατανά. Σατανά. 1, 2, 3, 4, 5, 6 έχει βρει. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει. Και κόκαλα τσακίζει. 7. Όπως έστρωσες. Θα κοιμηθείς. Θα κοιμηθείς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Δείξε μου το φίλο σου. Να σου πω ποιος είσαι. Αν δεν αστράψει, δεν βροντά. Αυτό μου το είπατε και δεν το ξέρω. 10 στις 10 πρέπει να τις βρει όλες, δηλαδή. Να βοηθήσουμε λίγο. Λοιπόν, τα σούλα έχεις ένα πάρει. Όχι, πρώτη φορά παίρνω. Τα σούλα επειδή παίρνεις πρώτη φορά, από πού παίρνεις. Από νευροκόπη. Και επειδή είσαι στο ακριτικό νευροκόπη. Αν δεν αστράψει δεν βροντά και αν δεν βροντά δεν βρέχει τα σούλα, ένα δώρο από τα δώρα μας θα είναι δικό σου. Ωραία, ευχαριστώ. Τα σούλα, μήπως άκουσες τα δωράκια, να μην τα ξαναλέω γιατί μάλιασε ο στόμας μου. Ο στόμας μου μάλιασε, έλα. Λοιπόν, στα μπουζούκια πάμε. Όχι. Άρα. Δεν ενδιαφερόμαστε για Πέγκιζίνα και Μακρόπουλο, τα αφήνουμε αυτό. Ναι. Διαμονή σε δίκλινο με τζακούζι και κρασί στο ξενοδοχείο Αλέξανδρος. Εσόρουχα από τα εσόρουχα Κρίστη. Ναι. Μία κρυολιπόληση από τα μετάμπολης μέντα από τη Μαρία τη Βούγκα. Μία κρυολιπόληση. Λοιπόν, ναι. Λιποδιάλυση. Παίρνεις, μπαίνεις σε αυτό το μηχάνημα και φεύγεις 10 πόντους πιο αδύνατη. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Ένα ημιμόνιμο μανικιούρ από το Magnifique 2, χειροποίητα ζυμαρικά και ένα γλυκό του κουταλιού από την Καλοαγρίτισσα. Μια επαγγελματική φωτογράφηση από τον κύριο Σεραφιμίδη. Δύο μπουγάτσες από τα κατεψυγμένα Βαράνου. Ένα φόρεμα από τον Ντόλ. Ένα κοτόπουλο στη σούβλα από το βελιστήριο Κότας. Μια περιποίηση προσώπου από τα Vita Plus. Ένα τελάρο αυγά από τα. Μια περιποίηση προσώπου. Μια περιποίηση προσώπου. Τα σούλα είναι δική σου. Έρχεσαι, παίρνεις την καρτούλα. Ευχαριστώ πολύ. Και γυαλίζει το μούτρο σου μετά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Γεια σου. Δεν βοηθάς λίγο, ρε. Τι να βοηθήσω, τι να σου πω δηλαδή. Μα δεν μπορεί να τα λέω εγώ 18 δώρα δύο φορές. Μα δεν μου έκανες νόημα για να πω κι εγώ κανένα δώρο. Λοιπόν, στο 2521. Εγώ πάνω σε αυτό θα διάλεγα. Το ξέρουμε. Στο 2521-0-37-37-8 μπορείτε να τηλεφωνείτε τώρα. Έχει μείνει ακόμα ένα παιχνιδάκι. Γιατί αυτή εδώ έχει βάλει στο μάτι τα. Α, το παιχνιδάκι αυτό το παρουσιάσω εγώ. Άντε να σε βοηθήσω. Θέλεις? Όχι, θέλω να πεις τα δώρα. Αχ, μη με βάζεις δύσκολα. Γιατί τα δώρα? Γιατί δεν το παιχνίδι δεν παρουσιάζεται. Κάνει μια ερώτηση. Και άλλος περιμένει. Είναι μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Καλά. Θα κάνω. Αν θέλετε να παίξετε με τη Ροδί, με την ακούσετε την ερώτηση από τα υπέροχα ναζιάρικα φίλη τη. Τα υπέροχα ναζιάρικα στόμα τη. Μπορείτε να τηλεφωνείτε τώρα στο 2521-037-378. Αλλιώς, και ακούγεται σαν απειλή αυτό, περνάμε παρακάτω. Έχουμε φάει και λίγο το χρόνο μας. Είναι 7 και 20. Θέλω να πω ότι στο τέλος δεν σας ανέφερα για τον καλλιτέχνη μας. Είναι δύο παιδιά αδέλφια, ο Τίμος και η Γιακή Συρλατζή από τις Σέρες. Και πιο συγκεκριμένα από το Ροδολίβος Σερών. Είναι δύο νέα παιδιά. Αυτή είναι φοιτήτρια στην Αλεξανδρούπολη. Ο Τίμος έχει τελειώσει δάσκαλος. Αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα και δουλεύει σε musical, σαν μουσικός. Mm. Έχουν πάρα πολύ ωραίες φωνές και θα τις απολαύσουμε στο τέλος τις μουσικές μας νότες. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο παρακάτω θέμα μας, να μην τρώμε το χρόνο μας. Mm. Αν κάποιος θυμηθεί, μπορεί να πάρει τηλέφωνο, γιατί αυτή με απειλεί ότι θα. Να προσθέσω 2521-0-37-37-8. Πάρτε τώρα, έμεινε ένα τελευταίο παιχνιδάκι για να παίξετε και να κερδίσετε δωράκι. Ωραία. Πολύ συγχύζεσαι, βρε παιδί, δεν θα πας τίποτα. Λοιπόν, κρυολιπόληση, Μαρία. Ναι. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ πρώτα, που τα λες εκεί έτσι πολύ αναλυτικά, και μετά να συζητήσουμε. Ναι, νομίζω ότι έτσι θα κάνουμε, αλλά σε την ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, καλή, θα με ρίξεις στον πάγκο. Φτάνει να κουμπάς πάνω στον πάγκο. Μια χαρά, εσύ, το όνομά σας. Ευαγγελία. Ευαγγελία. Ναι. Ευαγγελία, παίζεις με τη Ροδί. Ναι. Καλησπέρα, Ευαγγελία. Από πού μας παίρνεις? Από Μιλοπόταμο. Α, μάλιστα. Έμεινε ένα τελευταίο παιχνιδάκι. Ναι. Δεν με έχει ενημερώσει η φίλη μου Ντέπη εδώ. Βγαίνει το ρολογάκι για ένα λεπτό. Βγαίνει το ρολογάκι. Πες μου λίγο με τι θα παίξουμε με την Ευαγγελία. Μέσα σε ένα λεπτό πρέπει να μας πεις 10 πράγματα που τρώγονται από κάπα. Από κάπα. Από κάπα, ναι. Ο χρόνος μετράει από τώρα, Ευαγγελία μου. Καλαπόκι. Μάλιστα. Κοτόπουλο. Ναι. Σουβλάκι. Όχι, από κάπα. Κάπα. Κάπα, ναι. Ναι.
Κοτόπουλο. Ναι. Το σουβλάκι δεν ήταν από κάτω. Ναι. Ναι. Το σουβλάκι δεν είναι με μιλάμε. Ναι. Τι άλλο. Κοτοσουβλάκι. Κοτοσουβλάκι, άντα το πάρουμε σωστό. Καρότο. Κοτόπιτα. Τι άλλο για τώρα. Κόλλησα. Καρύδια. Ναι. Καρύδια. Κοκορέτσι. Ναι. Ναι. Λίγο πιο γρήγορα. Τι άλλο. Δεν θέλουμε να σαχώσουμε, αλλά έτσι... Που τα ζυμώνουμε. Κόλλησα, παιδιά. Φρούτα, φρούτα, σκεφτείτε φρούτα. Να βοηθήσουμε κάτι. Φρούτα. Καρπούζι. Ναι. Τέλος χρόνου. Ευαγγελία μου, γιατί, γιατί επειδή έπαιξα εγώ. Παιδιά, κρεμμύδια, κρέας, καλαμαράκια, καλαμπάκια, κεφτεδάκια, κουσκούς, καλαμαράκια. Ναι, είναι τόσα πολλά που είναι πολλά, γιατί μου το κάνατε αυτό και έπαιξα πρώτη φορά, εγώ ήθελα να κερδίσετε. Ναι, δεν πειράζει κοπέλα, δεν πειράζει. Την άλλη φορά, την άλλη φορά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς για τη συμμετοχή. Άμα άνθρωπος είναι η Γκαντέλη. Μα θα μου βγήκε το όνομα δηλαδή τώρα με αυτό που έκανες, αμάν. Όχι βρε. Το μάτι θα σου βγει, δεν θα σου βγει το όνομα. Λοιπόν, περνάμε να δούμε ένα βιντεάκι με την... πήγαμε στο χώρο της Μαρίας της Βούγκα και είδαμε εκεί πέρα και μας μίλησε για την κρυολιπόληση. Λιπόληση, αλλά με ψυχρό σύστημα απόπτωσης, καταστροφής απόπτωσης. Δηλαδή. Mm. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και αμέσως μετά το συζητάμε. Ο χειμώνας μας έχει αποχαιρετήσει για τα καλά, ήρθαν οι ζέστες. Αυτό σημαίνει ότι αποχαιρετήσαμε τα κρύα, τα πολλά ρούχα, τα πανοφόρια, κάποια καλτσόν που μπορούσαν να σκεπάσουν κάποιες μικρές ή μεγάλες ατέλειες επάνω στο σώμα μας. Και ήρθε το καλοκαιράκι που πρέπει να ντυνόμαστε πιο ελαφριά. Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερο γιατί σε λίγο θα πάμε και στις παραλίες. Εκεί πλέον δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ σήμερα. Έχουμε την Μαρία τη Βούγκα. Γεια σου Μαρία. Γεια σας, καλησπέρα σας. Που έχει να μας πει για μία μέθοδο πολύ επαναστατική, πολύ σύγχρονη, πολύ καινούρια. Και ονομάζεται... Κρυολιπόλησης. Είναι λογικό, καινούρια. Ναι. Τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Από φέτος και λίγο από πέρσι έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα στο να μπορεί να έχει καλύτερη παροχή και απόδοση ως προς το πρόβλημα το οποίο απευθυνόμαστε. Η κρυολιπόληση, να πω μόνη μου δηλαδή. Λογικό, ναι. Δεν ξέρω τι είναι, φαντάζομαι και οι τηλεθεατές μας το ίδιο. Η κρυολιπόληση λοιπόν είναι μια σχεδόν επαναστατική μέθοδος που βοηθά στο να μην γίνονται επεμβατικά κάποια πράγματα, κυρίως με τη χειρουργική. Είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που αφορά το τοπικό πρόβλημα και το τοπικό αδυνάτισμα. Να σε διακόψω. Παρακαλώ. Για να μου λες ότι αντικαθιστά τις επεμβάσεις, τα αποτελέσματά της είναι το ίδιο σαν... Όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Απλά για άτομα τα οποία δεν θα έμπαιναν ποτέ σε ένα χειρουργείο, εξού και είναι μη επεμβατική, είναι ανέμακτη. Υπάγεται στον καινούριο τομέα των εξελίξεων που προσπαθούν όλα να γίνουν μη επεμβατικά και ανέμακτα. Και φυσικά δεν αντικαθιστά ένα χειρουργείο. Βοηθάμε όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να αποβληθεί μέσα από το σώμα μας το τοπικό λίπος σε διάφορα σημεία που μπορεί να έχει κάποιος ανάλογα με το σωματότυπό του. Επιμένω ότι δεν είναι ένας τρόπος αδυνατίσματος, αλλά σε επίπεδο καθαρά τοπικό να αποβάλουμε ουσιαστικά το λίπος και να έχουμε διαφορά πόντων μόνιμη, αρκεί να μην ξαναπάρουμε βάρος από αυτό που ήδη έχουμε. Έχουμε εδώ και μία γλυκύτατη κυρία, το όνομά της. Είναι η Μαρία. Τη Μαρία τη φίλη μας που θα θυσιαστεί εδώ για το κορμί της. Θα θυσιάσει το κορμί της εδώ στην κάμερά μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και να δείχνουμε έτσι και κάποια εφαρμογή, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, βλέπω ότι θα το εφαρμόσουμε εδώ στη Μαρία στην κοιλιά. Ναι, στην κοιλιά. Γίνεται θα μόνο στην κοιλιά. Όχι, εφαρμόζεται στην κοιλιά, στους γλουτούς, στους μυρούς, στα ψωμάκια, στο έσω των προσαγωγών, φυσικά, στη γάμπα, αλλά
δεν θα έλεγα, εξαρτάται από, είναι ειδικές περιπτώσεις αυτές, στο γόνατο στην έσω πλευρά του, στα πλαϊνά της κοιλιάς, στην ίδια την κοιλιά δεν ξέρω αν είπα, και στα πράτσα, στα εσωτερικά αυτών. Υπάρχει και μια δυνατότητα για όλα τα σημεία των γυναικών, δηλαδή των γυναικών, ναι, που είναι πάντα με μεγαλύτερη ποσότητα λίπους, γιατί αυτή είναι η κατανομή μας, έτσι. Εφαρμόζεται, όπως σας είπα, σε όλα αυτά τα σημεία, δεν δείκνεται για πολύ λίγες περιπτώσεις από το ιστορικό που παίρνουμε. Η εφαρμογή γίνεται χρησιμοποιώντας ένα εμποτισμένο πανάκι που έρχεται έτοιμο με γλυκερίνη και αλκοόλι, έτσι ώστε όταν γίνει η αναρρόφηση να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο αιμάτωμα. Χαρακτηριστικό αυτού του μηχανήματος που είναι το λεγόμενο Cryo Cool Med, ευρωπαϊκό, με πάρα πολύ καλές προδιαγραφές και μεγάλη ισχύ με πολλά βατ, όση αναρρόφηση και αν γίνει, που είναι η maximum και η μέγιστη, θα τη δείτε και μόνοι σας, κάνει και τη μεγαλύτερη απόπτωση των λιποκυτάρων. Απόπτωση σημαίνει ότι καταστρέφει, λιποκαταστρέφει τα κύτταρα, τα οποία ανεπιστρεπτεί, δεν υπάρχουν πια, ανεπιστρεπτεί, αποβάλλονται, μεταβολίζονται ουσιαστικά ως λιπαρόξια. Υπάρχει μια διαδικασία του σώματος, μην την αναλύσουμε αυτή. Και έτσι από τις 15 μέρες της εφαρμογής μέχρι τις 45 που θα γίνει ενδεχόμενα η επόμενη, έχουμε αισθητή διαφορά πόντων. Έτσι. Δεν επανέρχεται αυτό, δεν είναι κάτι που στον επόμενο μήνα, αν θα φάμε κάτι ή πάρουμε 2-3 κιλά, θα εμφανιστεί. Εκτός αν ξεφύγει κάποιος πάρα πολύ, και φυσικά να ξέρετε ότι στο σημείο του ποσοστού των λιποκυτάρων που θα φύγει, δεν θα επανέλθει στο ίδιο σημείο με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει, είναι αποδεδειγμένο, σε κάθε εφαρμογή που δεν ξεπερνά τις 4 ανάλογα με το πρόβλημα, έχουμε μία απόπτωση λιποκυτάρων από 23 μέχρι 35%. Και αυτό εξαρτάται από το ποσό, από το ποσοστό και την ποσότητα του λίπους της κάθε περιοχής. Το κάνεις να ακούγεται θαυματουργό, Μαρία. Είναι εξαιρετικό. Απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας μετρήσω κάτι. Θα το επαναλάβουμε αυτό, γιατί εμείς ήδη και μετρούμε και κρατάμε ιστορικό για τον καθένα. Να χάσει κάποιους πόντους από κάποια περιοχή που τον ενοχλεί και με όποια διατροφή για να έχει κάνει. Και αφού δεν θέλει να μπει στο χειρουργείο για μία λίπο αναρρόφηση, να κάνει κρυολιπόλυση. Να το δούμε και στην πράξη και να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, να μιλήσουμε έτσι για την αίσθηση. Δείτε πόσο γίνεται η αναρρόφηση σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση μέχρι επάνω, σε κιλοπασκάλ, όπου η αίσθηση του πελάτη είναι στην αρχή ελαφρώς ενοχλητική, Μαρία, και αμέσως μετά, αφού το κρατήσουμε, έχει τη δυνατότητα το μηχάνημα να κατεβάσει την πίεση αυτή, εκεί που του είναι ευχάριστο, όπως ας πούμε στα 20 κιλοπασκάλ, αυτό. Και ενώ έχουμε ανεβάσει το δέρμα μαζί με το λιποδίστο... Μπορούμε και εδώ την ένδειξη να δείξουμε πάνω από εδώ πέρα στο μηχάνημα. Αυτοματοποιείται δηλαδή, και έτσι σταματάει τελείως η διαδικασία της ενόχλησης από την αναρρόφηση. Μαρία, αυτό που μάζεψε έτσι εδώ πέρα μέσα είναι αυτό που περισσεύει. Ακριβώς. Από τη Μαρία. Θα κρυολιποποιήσει. Εγώ θα ήθελα ένα κουβά σε μένα. Από πάνω γίνεται σταδιακά. Μη γελάτε κανένα κουβά. Όχι, λέω που θα ήθελα εγώ ένα κουβά για να μάθω. Όχι, δεν θέλει κανένα κουβά. Όχι, γιατί υπάρχει ειδικό χανπί το οποίο μαζεύει και κάνει εξίσου την ίδια δουλειά. Η κρυολιπόλυση γίνεται στα πλαϊνά αυτών των πλακών και επάνω, κρατώντας το λίπος δηλαδή σε αυτήν την απόσταση. Ένα χαρακτηριστικό του μηχανήματος είναι ότι κάνει στην αρχή μία θερμοθεραπεία με, με μικροπαλμούς, έτσι ώστε να αυξήσει την μικροκυκλοφορία της περιοχής, ώστε να μην δημιουργηθούν στη διάρκεια ειδήματα. Πολύ χαρακτηριστικό και αυτό, γιατί στα παλαιότερα συνέβαιναν άλλα πράγματα. Έχει παραμέτρους που ελέγχει με δέκτες ηλεκτρονικούς το αν συμβεί οτιδήποτε, συνδέεται το μηχάνημα με έναν αυτόματο διακόπτη που μπορεί να διακόψει την παροχή άμεσα, και το οξύμετρο που περνούμε στον πελάτη και ξεχάσαμε τώρα να κάνουμε, για να βλέπουμε τους παλμούς του ότι όλα οδεύουν καλά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ώστε αν για κάποιο λόγο νιώσει άσχημα, κάνει μια κατέβουν οι παλμοί του ή απότομα αυξηθούν,
μας ειδοποιεί και μπορεί και από μόνος του να κινητοποιήσει τελείως το μηχάνημα γιατί αισθάνθηκε δυσάρεστα ή ακόμη και εμείς οι ίδιοι. Αυτό σε γενικές γραμμές, ό,τι αφορά την κρυολιπόληση, είναι πολύ ωραία μέθοδος. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη, αλματώδης εξέλιξη πια. Από ό,τι ακούω, αλματώδη εξέλιξη στα θέματα της αισθητικής. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε πρώτα απ' όλα τον κόσμο που έχει κάποια προβλήματα και εμάς που είμαστε στην ευχάριστη θέση και διάθεση να λέμε ότι αυτό που σας λέμε ισχύει εκ του αποτελέσματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ περισσότερο. Να είστε καλά. Μάλιστα. Μαρία, ξέρεις τι μου έκανε κλικ από όλα αυτά που είπαμε? Το ανεπιστρεπτή. Mm-hmm. Αυτό ότι έρχεται κάποιος, κάνει την θεραπεία, την εφαρμογή αυτή. Την εφαρμογή. Το λίπος που φεύγει δεν επιστρέφει. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι κάθε φορά, δηλαδή αν θα θέλω στη δεύτερη την επίσκεψη θα χάσω πιο πολύ, αν είναι όντως που δεν επιστρέφει αυτό το λίπος, δηλαδή... Ναι, δεν επιστρέφει. Έχει άμεσα αποτελέσματα. Ναι, πιο είναι, θεαματικό, είναι θεαματικό σε σχέση με ό,τι υπήρξε μέχρι τώρα. Υπήρξαν και άλλα μηχανήματα στοχευμένου. Βεβαίως. Ναι, γιατί χάνεις λίπος, έτσι. Και πάλι ξαναλέω ότι δεν είναι τρόπος αδυνατίσματος. Μιλάμε για τοπικό πρόβλημα. Αν κάποιος πρέπει να χάσει κιλά, χάνει κιλά. Υποτίθεται ότι απευθύνεται στα άτομα που έχουν ένα καλό σχηματισμένο σώμα ή αυτά που αγαπούν έτσι το σώμα τους και θέλουν να βελτιώσουν κάποια τοπικά προβλήματα που έχουν σε αυτό. Το ανεπιστρεπτή σημαίνει ότι το μηχάνημα λειτουργεί με έναν τρόπο που καταστρέφει πραγματικά τα λιποκύτταρα του λίπους που υπάρχει στο επιπολής κομμάτι, στο έξω μέρος του σώματος, έτσι. Το οποίο από 20 μέχρι 33, σας είπα, σε κλινικές μελέτες είναι αποδεδειγμένο και φυσικά ανάλογα με την ποσότητα του λίπους που υπάρχει. Δεν έχουμε, όσο περισσότερο λίπος έχουμε, έχουμε μεγαλύτερη απώλεια. Και το αντίθετο φυσικά. Όσο λιγότερο, χάνουμε λιγότερο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι καταστρέφει τα λιποκύτταρα απ' έξω, να το πω έτσι πολύ απλά, έτσι ώστε να μεταβολιστούν αυτά. Μετατρέπονται, έχει μια διαδικασία στο σώμα, η οποία αποβάλλεται, φεύγει, τέλος πάντων μεταβολίζεται, ο αριθμός των λιποκυτάρων, ουσιαστικά το λίπος της λιποσταγόνας μειώνεται αισθητά και όταν πάρει βάρος κάποιος, δεν θα το βάλει ακριβώς στο ίδιο σημείο, έτσι, θα πάει λίγο περιφερειακά ή σε κάποιο άλλο, μιλάμε για επιπλέον. Δεν επιστρέφει εφόσον κρατάμε σταθερές τις διατροφικές συνήθειες που είχαμε μέχρι τότε. Αν, εντωμεταξύ, αλλάξουμε και λίγο τις διατροφικές μας, γιατί συνδυάζεται πάντα και με μία απώλεια λίπου, βάρους, θα είναι τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Γι' αυτό, όταν κάποιος έχει να χάσει κιλά, είναι σωστό να τα χάσει διατολογικά, απευθυνόμενος σε έναν ειδικό βέβαια, για να προσπαθήσει να λύσει το επιπλέον πρόβλημα που το υπάρχει. Όμως, δηλαδή, αφού ο οργανισμός μόνος του θα είναι καλό να χάσει αυτό που πρέπει, γιατί θα χάσει και από όλο του το σώμα, τοπικά θα χάσει ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό. Είναι, σημαίνει. Λειτουργεί με ασφάλεια. Λειτουργεί με ασφάλεια, είναι εγκεκριμένα μηχανήματα. Έχουν και παραμέτρους σωστούς. Τα διακριτικά στοιχεία τους είναι σωστά. Σας είπα ότι έχει τη δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και ο ίδιος ο πελάτης στην εφαρμογή να ακυρώσει την πράξη για κάποιο λόγο. Ελέγχεται η διάθεσή του και η παλμή του, ώστε ανά πάσα στιγμή να είμαστε ενήμεροι, θα μας ειδοποιήσει είτε είμαστε εκεί είτε όχι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν βέβαια κάποιες αντεδείξεις, όπως σε όλες τις πράξεις που γίνονται, τις οποίες παίρνουμε στο ιστορικό. Οπότε ο άνθρωπος που βρίσκεται εκεί είναι διασφαλισμένο ότι έχει την δυνατότητα και την υγεία να το κάνει. Σε ποιο θα μπορούσε να απαγορευτεί, βρε παιδί μου, αυτό? Στα κλασικά. Σε νεοπλασίες, σε ανθρώπους που έχουν κακοήθεια, που, έχουν, που κάνουν χημειοθεραπείες, σε κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες που παίρνουμε το OK του γιατρού. Σε αυτούς που έχουν καρδιά, πίεση, ζάχαρο. Δεν έχουν άμεσα. Δηλαδή σε άτομα που έχουν κακοήθεια. Ωστόσο, εμείς παίρνουμε ένα πιστοποιητικό υγείας και ο γιατρός που παρακολουθεί ενδεχόμενα κάποιον που έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα θα μας προσδιορίσει το αν και πώς θα γίνει εφόσον μιλήσουμε μαζί.
Μάλιστα. Θα του πούμε πώς λειτουργεί, ποια είναι η διαδικασία, τι ακριβώς συμβαίνει. Η βαθμή που πιάνει τοπικά είναι, δεν είναι τόσο αληθινή, δηλαδή το μείον 11 δεν φτάνει, ας πούμε, μέσα στην καρδιά του κιτάρου, έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τέτοιου είδους κρυολιπολύσεις σε καθαρά ιατρικό επίπεδο, το οποίο διαφέρει πάρα πολύ από αυτά. Αυτά απευθύνονται στο μέσο όρο ανθρώπων, με το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Υπάρχει δηλαδή κρυολιπόλυσης. Το κρυολιπόλυσης, θέλω να σας πω, το λέω σαν λέξη του... Η κρυολιπόλυση, απλά το κρυολιπόλυσης είναι ο τίτλος. Είναι σύνθετη όχι, λέξη. Το τελειώνω δηλαδή, σε σίγμα. Πώς, εγώ δεν κατάλαβα... Το δηλαδή, χρησιμοποιώ ουδέτερα, ναι. Όχι ως η κρυολιπόλυση, ναι. Έτσι. Που εκεί είναι άλλοι παράμετροι. Mm-hmm. Απευθύνεται για άλλα πράγματα, mm-hmm. σε άλλους ανθρώπους και σε άλλα μπάτζετ. Και δεν αφορά εμάς, αφορά τους γιατρούς. Βλέπεις διαφορά στο σώμα σου πάντως, στα βλέπεις. Ρούχα σου, έτσι. Μπορείς άμεσα. Βέβαια, σας λέω, αυτή η περίοδος είναι λίγο τραβηγμένη, γιατί το αποτέλεσμα φαίνεται, το τελικό αποτέλεσμα, στις 30 με 45 μέρες. Αρχίζει να είναι εμφανές από την 15η μέρα της εφαρμογής και πέρα. Ανάλογα με το σωματότυπο, έτσι. Φυσικά και ναι. Το σημείο που έχεις πράξει. Η κοιλιά έχει πάντα πολύ πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Ναι. Εμπειρικά σας το λέω, είναι πιο μαλακό. Λίπος πιο ιστός που αποβάλλει, εδώ έχουμε πιο σκληρά σημεία, έχουμε μυϊκό. Άρα κάνει καλύτερη δουλειά, όχι σε τόσο σφιχτό δέρμα πάνω. Ναι, έτσι. Εντάξει, να σας πω, είναι και, μη φανταστείτε, δεν μπορεί να το εξαφανίσει με την έννοια του, εκεί σας λέω, ότι πάμε στη λιπονερόθεση. Ναι, να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Ναι. Απλά, επειδή πολλοί κόσμος μιλάει για επεμβατικά, στο τέλος κάνει το μικρότερο ποσοστό. Το ελαχιστότατο. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Το οποίο είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο, έτσι. Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς και έτσι, αλλά απλά δεν είναι για όλους και εύκολα κάποιος δεν μπαίνει στο χειρουργείο. Ναι. Για να κάνει την αισθητική λόγους. Του παροχή, ναι. Είναι αυτό. Αυτό. Εδώ πέρα φοβάσαι όταν είναι για την υγεία σου, όταν είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Όχι να μπει τώρα στο κάνεις πιο μικρός και, εν πάση περιπτώσει, είναι προσωπικό θέμα του καθένα. Ναι, ναι. Εδώ εμείς προσπαθούμε να λύσουμε θέματα για την περίοδο αυτή, που άλλος θα νιώσει καλύτερα, που μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατόν. Γιατί τα παλαιότερα χρόνια δεν είχαμε ούτε τη δυνατότητα αυτής της γνώσης, ούτε φυσικά και της παροχής. Ερχόταν ο κόσμος και έλεγε: θέλω να κάνω τοπικό δυνάτισμα. Δεν γίνονται αυτά, δεν υπήρχαν. Βεβαίως γίναν. Λάθος, γίναν λάθη, τα λέγαν όλα αυτά, αλλά δεν ίσχυσε ποτέ. Σήμερα όμως μπορεί να ισχύσει. Ισχύουν και αυτά, ισχύει. Σας είπα και πριν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη ο χώρος και έχουμε στο μέλλον ακόμη καλύτερα πράγματα και στο πρόσωπο και στο σώμα. Θα έρθουμε εμείς, Μαρία, να σας επισκεφθούμε. Βεβαίως. Να μας. Πολύ ευχαρίστω. Κάνα μικρό μηχάνημα, όχι. Δηλαδή, εντάξει, έτσι, ψηλό πράγματα. Μικρό, δεν χρειάζεται αυτό όλο ο σώμα. Έτσι, έτσι. Και, ναι. Να βάλει μέσα. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο έτσι στο κομμάτι της αισθητικής προσώπου και σώματος, αλλά τώρα για το σώμα. Αρκεί ο καθένας να νιώθει καλά με το σώμα του. Σίγουρα τα παραπάνω κιλά δεν μας κάνουν να νιώθουμε ωραία, χάνουμε λίγο την αυτοεκτίμησή μας, όμως δεν μπορούμε να είμαστε και όλοι ή δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι για να έχουμε το τέλειο κορμί, το τέλειο πρόσωπο. Πρέπει να τα βρίσκουμε λίγο με τον εαυτό μας και να έχουμε μία εικόνα που να μπορούμε να διαχειριστούμε και να νιώθουμε καλά εμείς. Έτσι, να μην περάσουμε και το μήνυμα. Ούτε και το αντίθετο όμως. Ούτε και το αντίθετο. Να μην ζούμε στην υπερβολή. Ναι. Υπερεκτιμημένο τον εαυτό μας. Και αυτό. Γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, έρχεται κόσμος που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση στο σώμα του και νιώθει ότι δεν είναι καλά. Ναι, νιώθει γιατί τα πρότυπα είναι λάθος, του μοντέλου. Ναι. Πρέπει να καλλιεργούμε λίγο και το μέσα μας και το έξω μας. Μ' αρέσει αυτό που λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να πω ότι θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά εμείς θα σας χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Θα παρακολουθήσουμε ένα ζευγάρι, δύο αδέλφια από το Ροδολίβο Σερών, τον Τίμο και την Κική Σιρλατζή, σε ένα υπέροχο live. Εμείς ζωντανά εδώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης την επόμενη Τετάρτη στις 6 ώρα με πολύ ανατολίτικο άρωμα θα έχει σχέση η εκπομπή μας και με γυναίκες ποδοσφαιρίστριες, ποδοσφαιριστίνες όπως σας λέω εγώ. Ναι. Στην επόμενη εκπομπή. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 6. Μέχρι τότε φιλάκια να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Γεια σας. Thank you.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο με επιθυμητή τη γονική συνένεση. Should stay.
Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο τραγούδι είναι γραμμένο από τον Λούτσιο Ντάλα. Είναι ιταλικό. Είναι ένα τραγούδι που σίγουρα όλοι έχουμε ακούσει. Είναι γραμμένο για τον τενόρο, τον μεγαλύτερο τενόρο του κόσμου όλων των εποχών, τον Καρούζο. Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo gli aveva pianto. Così scherza la voce e ricomincia il canto. Στα ελληνικά, ένα τραγούδι του Καλαντζόπουλου Παναγιώτη, γνωστό από τη φωνή της Γιώτα Νέγκα.
Μετά από σένα ποιον να πιστέψω, ποιον
ξέρω σε ένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Ευχαριστούμε πολύ. Ξανά το δάκρυ μέσα στην ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ. Μένω μες στο λάθος μου να ζω. Ό,τι μου ζητήσεις δίνω και να σου ζητώ. Εσύ το τέλος μου κι αρχή. Ένα παραμύθι να πιαστώ και ένα τηλεφώνημα σου έτσι ξαφνικά με έσωσε ακόμα μια φορά. Σαν τα μόνο στα κρυφά εκεί στα σκοτεινά γεννιέμαι. Εσύ το τέλος μου κι αρχή. Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω, σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή. Ευχαριστούμε πολύ και για να τελειώσουμε και για να δείξουμε ότι μπορούμε μέσα σε ένα πρόγραμμα να ικανοποιήσουμε πολλά γούστα. Αν μπορώ, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Μου επιτρέπετε, εντάξει, ευχαριστώ. Θα τελειώσουμε με ένα τραγούδι του Λουίζου, του Μάνου Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου που έγινε γνωστό από την φωνή του Καζαντζίδη, του Στέλιου Καζαντζίδη, όταν βλέπετε να κλαίω. Thank you.
καρδιάς την παγόνια.